Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή των Φρικτοριών Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Στο μικρόφωνο η Αρσινόηδη Λιγιάννη. Θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες μέσα από το φιλόξενο ραδιόφωνο του Ράδιο Έναντι. Ταξιδεύουμε κάθε Τρίτη 5 με 7 στα μονοπάτια της φιλοσοφίας και της εξερεύνησης. Υποστηρικτές μας σε αυτή την προσπάθεια με αφιλοκερδή συνεισφορά είναι οι εταιρείες PC Bonus Maxel και Ράδιο Έναντι. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και μετά το τέλος της, μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας μέσω του Facebook στο προφίλ Φρικτορίες Διαλεκτική Σκέψη Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Μην ξεχνάτε να μας αφήσετε το mail σας, ούτως ώστε να προωθήσουμε το ερώτημά σας αν δεν προλάβουμε την ώρα της εκπομπής. Όλες οι ραδιοφωνικές μας εκπομπές καταγράφονται και αναρτώνται στο διαδικτυακό μας κανάλι Φρικτορίες Net, που θα το βρείτε τόσο στην Google όσο και στο YouTube, Instagram, Twitter και στο Academia Edu. Μείνετε μαζί μας, συνδεθείτε στο Facebook, στο YouTube. Περιμένουμε τις ερωτήσεις και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον Ευγένιο Γιαρένη, Δημόσιας Διοίκησης Πανδίου Πανεπιστημίου, στρατιωτικός εισαγγελέας συγγραφέας. Το θέμα μας: φιλοσοφία της ευδαιμονίας, συγκρίσεις στην αρχαιοελληνική και ταοιστική προσέγγιση. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα διαβάσουμε ένα σύντομο βιογραφικό του καλεσμένου μας. Ο Ευγένιος Γιαρένης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε νομικά στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1994 συμμετείχε σε εξετάσεις για την εισαγωγή του στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα, που ασκεί καθήκοντα εισαγγελέως στο Ναυτοδικείο Πειραιώς. Από το 2008 είναι διδάκτορος στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανδίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στους κανόνες δικαίου του πολέμου στην αρχαία Ελλάδα και τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον πόλεμο και τις συνέπειες του στις ανθρώπινες κοινωνίες και στο ήθος των ανθρώπων. Έχει διατελέσει καθηγητής στρατιωτικού ποινικού δικαίου στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και σε άλλες σχολές των ενόπλων δυνάμεων και έχει συγγράψει νομικά και ιστορικά έργα, δοκίμια και επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε νομικά και στρατιωτικά περιοδικά. Το πρώτο βιβλίο γενικότερου ενδιαφέροντος που εξέδωσε έχει τίτλο «Οι Έλληνες και ο πόλεμος», εκδόσεις Ενάλιος 2012, το οποίο αποτελεί μια ιστορική μελέτη με φιλοσοφικές προεκτάσεις γύρω από τα ζητήματα του τρόπου πολέμου και αντιμετώπισης του πολέμου στην αρχαία Ελλάδα. Ακολούθησε το βιβλίο «Ο δρόμος σε εσύ», που αποτέλεσε το πρώτο έργο του εσωτερικής φιλοσοφίας, εκδόσεις Ενάλιον 2014. Το 2015 ακολούθησε πάλι από τις εκδόσεις Ενάλιος το βιβλίο «Κατανοώντας το Tao Te Ching» του Lao Tse. Το 2016 εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Πύρινος Κόσμος 2 ακόμη έργα του. Το βιβλίο «Η δύναμη του μεγάλου νου», κείμενα από το τετράδιο του διδασκάλου, που περιέχει 12 κείμενά του, τα οποία ακολουθούνται από 12 διδακτικές ιστορίες της Ανατολής. Και το βιβλίο «Αβαντούτα Κιτά», το τραγούδι της ελεύθερης ψυχής, που αποτελεί απόδοση στα ελληνικά ενός σπουδαίου έργου της μη διαδικής συνδικής φιλοσοφικής παράδοσης. Και εφόσον θα μιλήσουμε για την ταοιστική φιλοσοφία, θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και τον Λάο Τσέ, και θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή διαβάζοντας κάποιες ρίσεις φράσεις του Λάο Τσέ, ο οποίος θεωρείται και ιδρυτής του ταοισμού. Το να αγαπιέσαι πολύ από κάποιον σου δίνει δύναμη, ενώ το να αγαπάς πολύ κάποιον σου δίνει θάρρος. Μη στεναχωριέσαι. Άφησε τα πράγματα να πάνε μόνα τους. Οι ηλίθιοι και οι κακοί θα νικηθούν στο τέλος. Αυτό που η κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η ζωή το λέει πεταλούδα. Μείνετε μαζί μας σε λιγάκι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Ευγένιος Γιαρένης. Το θέμα μας:
φιλοσοφία της ευδαιμονίας, συγκρίσεις στην αρχαιοελληνική και ταοιστική προσέγγιση. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιαρένη. Κύριε Γιαρένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Αρσινόη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι κοντά σας. Και εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε για ακόμα μία φορά εδώ μαζί μας στις φρικτορίες της Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι το θέμα που έχετε διαλέξει σχετίζεται με άμεσα ενδιαφέροντά μου. Μάλιστα, ως τίτλο «Φιλοσοφία της Ευδαιμονίας» είχαμε κάνει κάποιες διαλέξεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Αλίμου, που η πρώτη εξ αυτών έχει καταγραφεί από τις φρικτορίες και έχει ανέβει βέβαια στο κανάλι στο YouTube. Στην ουσία αυτή η συζήτησή μας είναι συνέχεια αυτών των θεμάτων που διαπραγματευτήκαμε τότε. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν είναι συνέχεια αυτών των θεμάτων. Φιλοσοφία της ευδαιμονίας, συγκρίσεις στην αρχαιοελληνική και ταοιστική προσέγγιση. Ξεκινώντας, υπάρχουν διαφορές στον τρόπο σκέψης των φιλοσόφων της Ανατολής από τον αρχαιοελληνικό τρόπο σκέψης, που κυρίως εστιάζονται αυτές? Αν υπάρχουν και εφόσον υπάρχουν. Ναι, φυσικά υπάρχουν. Ποια είναι η ταπεινή μου γνώμη? Η Θεία Σοφία, ας το πούμε έτσι, η Θεία Γνώση, διαχέεται αιώνες πάνω στη γη. Και το σκέφτομαι σαν μια εικόνα, ένας καταράκτης φωτός που λούζει τα πάντα, και αυτό βέβαια προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν τον δρόμο της επιστροφής, ενδεχομένως πίσω στην ίδια, στη Θεία Γνώση. Και αυτό υπήρξε αντικείμενο αναζήτησης και στην δικιά μας φιλοσοφική θεώρηση και στην Ανατολική. Και μάλιστα όχι μόνο στην Κίνα, που θα είναι κυρίως το θέμα μας η ταοιστική προσέγγιση, αλλά και στην Ινδία και σε άλλες φιλοσοφικές προσεγγίσεις των ανατολικών λαών. Ότι η στόχευση ενδεχομένως είναι αυτή, η επιστροφή στο ένα, στη θεία γνώση, στην ενότητα, δεν κρύβει βέβαια ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που εκφράστηκαν τα φιλοσοφικά δόγματα, οι φιλοσοφικές θεωρίες. Επομένως, φυσικά υπάρχουν διαφορές, διότι έπρεπε με έναν τρόπο που να ταιριάζει στον συγκεκριμένο λαό και στη συγκεκριμένη εποχή κάθε φορά να ντυθούν τα διδάγματα των διαφόρων σοφών. Τώρα, ειδικότερα για τον τρόπο σκέψης στην αρχαία Κίνα και την ταοιστική προσέγγιση των ζητημάτων για τα οποία θα κουβεντιάσουμε σήμερα, θα πρέπει να κάνουμε μια στροφή στις σκέψεις μας πρώτα απ' όλα. Εμείς έχουμε συνηθίσει τον τρόπο που σκέπτονταν οι Έλληνες φιλόσοφοι, και από εκεί και πέρα όλη η δυτική, ο δυτικός κόσμος ακολούθησε αυτόν τον τρόπο, που ξέρετε έχει μια ουσιαστική νοηματοδότηση στην έννοια της αποτελεσματικότητας. Και θα ήθελα να έχω χρόνο να εξηγήσω τι εννοώ. Εμείς προϋποθέτουμε, εννοώ ο δυτικός κόσμος που προέρχεται από την ελληνική σκέψη και παράδοση, προϋποθέτουμε την κατασκευή ενός προτύπου αρχικά στη σκέψη μας. Δηλαδή μιας ιδεατής μορφής. Τι κάνω? Τη σχεδιάζω αρχικά νοητικά, την θέτω ως στόχο, ας πούμε ως σκοπό, ως τέλος. Και φυσικά όταν το βρω, το πετύχω και πετύχω το άριστο τέλος, θα είμαι ο τελειότερος των ανθρώπων. Ίσως γι' αυτό και ο Αριστοτέλης έλαβε αυτή την ονομασία. Αφού λοιπόν σχεδιάζω νοητικά αυτό που θέλω να βιώσω, να πράξω στη ζωή μου και το βάλω στο στόχο, στη συνέχεια καθορίζω όλη την δράση μου με βάση αυτό το στόχο. Προσπαθώ να βρω λοιπόν όλα τα κατάλληλα μέσα για να το πετύχω. Πρώτα διαμορφώνουμε λοιπόν μια θεωρία. Και ύστερα, επειδή έχουμε αυτό το πρότυπο που πρέπει να υλοποιηθεί, προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Και έτσι για την ελληνική φιλοσοφική σκέψη ήταν πολύ σημαντική η συνδυαστική δράση της νοήσεως, που βέβαια συλλαμβάνει το άριστον η νόησή μας. Ο Πλάτων θεωρούσε ότι μπορούμε πραγματικά με την νόηση που μας κάνει να διαφοροποιούμαστε από τα υπόλοιπα ζώα να ενωθούμε κάποια στιγμή με την αρχική ιδέα, με το εν του Πλωτίνου. Αφού λοιπόν συνδυάσουμε αυτή μας την νόηση με τη θέλησή μας, τότε αρχίζουμε αυτό που νοητικά σχεδιάσαμε να προσπαθούμε να το βάλουμε σε πράξη. Και η εφαρμογή αυτή φέρνει μια ισχυρή πίεση στην πραγματικότητα. Αυτό με δύο κουβέντες είναι ο τρόπος που σχεδιάζουμε προτυπολογικά
την δράση μας σύμφωνα με την ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Και εδώ έχω σημειώσει ένα παράδειγμα να σας πω από την πολιτεία του Πλάτωνος, που δεν έχει σχέση με την φιλοσοφία ή με τις ιδέες ή οτιδήποτε άλλο, είναι πιο πεζό, ας το πούμε έτσι, σχετίζεται με την εγκατάσταση στρατοπέδων, επειδή σχετίζεται και με την επαγγελματική μου ιδιότητα. Ακούστε τι λέει το απόσπασμα αυτό. Είναι από την πολιτεία, από το 7ο βιβλίο, 526D. Σε ό,τι σχετίζεται με την εγκατάσταση στρατοπέδων, με την κατάληψη περιοχών, με τη σύμπτυξη και την ανάπτυξη στρατευμάτων και οποιονδήποτε άλλο στρατιωτικό σχηματισμό επάνω στη μάχη ή στην πορεία, ένας στρατηγός είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανός ανάλογα με το αν είναι ή δεν είναι γεωμέτρης. Και βέβαια αυτό το έλεγε ο Πλάτων, γιατί η γεωμετρία είναι προφανώς το τέλειο πρότυπο. Και πώς θα εφαρμοστεί όμως τελικά αυτό το πρότυπο σχέδιο. Θα το πω αργότερα, απλώς θα ήθελα να ακουστεί και στην αρχαιοελληνική γλώσσα το απόσπασμα αυτό. Ακούστε το τι υπέροχο είναι. Προσγάρ τα στρατοπεδεύσεις και καταλήψεις χωρίων και συναγωγάς και εκτάσεις στρατιάς και όσα δει άλλα σχηματίζουσι τα στρατόπεδα εν αυτής, τέτες μάχες και πορείας, διαφέρει αν αυτός αυτού γεωμετρικός τε και μειών. Είτε είναι λοιπόν γεωμέτρης ο καλός στρατηγός, είτε δεν είναι. Πώς θα το εφαρμόσουμε όμως? Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν θεωρούσαν ότι μεταξύ της νοήσεώς μας, της φαντασίας μας, της θεωρίας και της θελήσεώς μας μεσολαβεί ένα ενδιάμεσο στάδιο. Ας το πούμε ένας διαμεσολαβητικός παράγοντας, η αριστοτελική φρόνηση, ας την πούμε έτσι, που είναι μια πραγματική δύναμη που γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Και έτσι λοιπόν ο ελληνικός νους, βασισμένος σε αυτή την πρωτυπολογική σκέψη, έκανε τεράστιες προόδους, ειδικά στις επιστήμες και στη τεχνολογία. Και όλη η δυτική επιστημονική παράδοση βέβαια βασίζεται αναπόφευκτα σε αυτόν τον τρόπο. Δέστε τώρα για να πούμε τη διαφορά, γιατί από εκεί ξεκίνησε αυτά ακριβώς που λέω από την ερώτησή σας, με τον, ας τον πούμε σε εισαγωγικά, κινέζικο τρόπο. Οι Κινέζοι δεν ανέπτυξαν την έννοια ενός ιδεατού προτύπου. Σαν το μοναδικό ίσως πρότυπο θεώρησαν το ταό, που θα πούμε ακριβώς τι σημαίνει στη συνέχεια. Είναι μια συμβατική λέξη που παραπέμπει στην ενότητα της ενέργειας που συνέχει το σύμπαν, ας το πούμε προς το παρόν έτσι. Το ταό λοιπόν ως ιδεατό πρότυπο περικλεί και περιλαμβάνει τα πάντα. Και έτσι η κινέζικη φιλοσοφία δεν χρειάστηκε να επεξεργαστεί ούτε την έννοια του μέσου που οδηγεί σε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, το οποίο αρχικά το έχουμε θεωρήσει εμείς ως ιδέα και ως στόχο. Και να σας πω μάλιστα ότι στην παραδοσιακή κινέζικη γλώσσα, επειδή έψαχνα πάνω σε αυτό το κομμάτι για να σας το πω, δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα καν λέξη, κάποιο ιδεόγραμμα που να μεταφράζεται ως σκοπός. Και στη νεότερη εποχή, επειδή χρειάστηκε βέβαια να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη λέξη, δημιουργήθηκε από το συνδυασμό δύο λέξεων, της λέξεως μάτι, μου, και σημάδι. Μπιάω, δηλαδή βάζω με το μάτι μου ένα σημάδι και προσπαθώ να το φτάσω. Και έτσι δημιουργήσαν τη λέξη σκοπός. Και αυτή για μένα είναι η βασική διαφορά μεταξύ της σκέψης της αρχαιοελληνικής και της σκέψης της κινέζικης. Επομένως, βάσει αυτής της διαφοράς διαμόρφωσαν ανάλογα και την φιλοσοφία τους. Που θα πούμε διαφορές περισσότερες αν θέλετε στη συνέχεια. Τι ορίζουμε για αρχή, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι, τι ορίζουμε φιλοσοφικά ως ευδαιμονία? Χρησιμοποιήθηκαν από τους Έλληνες φιλοσόφους άλλες λέξεις για να δηλώσουν την ίδια κατάσταση? Γιατί όταν λέμε για ευδαιμονία, μιλάμε για κατάσταση. Ναι, θεωρήθηκε είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος, και αυτό ως προς την έννοια που έλαβε από τους αρχαίους Έλληνες σοφούς, ήταν ειδικότερη εξέταση που κάναμε στην πρώτη διάλεξη του Πανεπιστήμιου του Δήμου Αλίμου. Ευδαιμονία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω εγώ, για να μην μπερδευτεί κάποιος εξ αρχής, διότι εμείς στη σύγχρονη γλώσσα χρησιμοποιούμε και άλλες λέξεις, ευτυχία, ευχαρίστηση, και μπορεί ενδεχομένως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Επομένως, πρώτα-πρώτα ας πούμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ευδαιμονία, που θα αναλύσουμε αργότερα πώς ακριβώς την όριζαν οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί,
η ευδαιμονία δεν ταυτίζεται με ό,τι γενικά σήμερα ονομάζουμε ευχαρίστηση. Γιατί η ευχαρίστηση και αυτά τα θέματα που θα σας πω αναφέρονται σε ένα από τα βιβλία μου, «Τη δύναμη του μεγάλου νου», που ήταν και το θέμα της προηγούμενης συνάντησής μας της ραδιοφωνικής. Η ευχαρίστηση λοιπόν συνδέεται με τη φυσιολογία του οργανισμού μας. Είναι, ας πούμε, κάτι χημικό. Και γι' αυτό θα μπορούσαμε, πιστεύω εγώ, να το γράψουμε παράδειγμα και με ύψιλον, χημικό. Γιατί σχετίζεται με τους χυμούς, δηλαδή τις ορμόνες, τις ουσίες που ρεώνουν μέσα μας την κάθε στιγμή μας. Και βέβαια επηρεάζονται και διαμορφώνονται ανάλογα με τα σωματικά, συναισθηματικά και διανοητικά ερεθίσματα που δεχόμαστε. Και θα δεχόμαστε είτε από εξωτερικούς παράγοντες, είτε ακόμη και από τις εσωτερικές μας διεργασίες. Έτσι λοιπόν η ευχαρίστηση είναι κάτι τελείως επιφανειακό. Και όμως οι άνθρωποι, ιδίως στη σύγχρονη εποχή, την επιζητάμε εναγωνίως. Προσπαθούμε να νιώθουμε ευχαρίστηση από ό,τι αισθανόμαστε στη ζωή, από ό,τι βιώνουμε. Και έτσι δυστυχώς έχουμε το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ότι αυτή του είδους η ευχαρίστηση γρήγορα εξατμίζεται και στη θέση της έρχεται μία άλλη αίσθηση, η θλίψη. Και προφανώς γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι στον σύγχρονο κόσμο πάσχουν από κατάθλιψη. Αφού λοιπόν εξατμίζεται και έρχεται ένα άλλο συνέστημα αντίθετό του, εμείς προσπαθούμε πάλι να νιώσουμε ευχαρίστηση. Και πάλι εξατμίζεται αυτή και πάλι πηγάζει εντός μας ένα αίσθημα θλίψης και το καθεξής. Και έτσι λοιπόν γράφω και στο βιβλίο μου «Τη δύναμη του μεγάλου νου» ότι ο άνθρωπος μοιάζει σαν τον σκύλο που είναι στο ίδιο σημείο και κυνηγάει γύρω-γύρω την ουρά του. Και φυσικά δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα έτσι. Απ' την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να ταυτίσουμε την ευδαιμονία για την οποία θέλουμε να μιλήσουμε με την ευτυχία. Λέμε λοιπόν ότι η ευχαρίστηση είναι ένα βιολογικό, ένα χημικό φαινόμενο. Η ευτυχία, απ' την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Αν δηλαδή παρατηρήσουμε τον εαυτό μας προσεκτικά και τις αντιδράσεις του, και είναι πολύ σημαντικό και κομβικό σημείο αυτό, να μπορούμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας την κάθε στιγμή, ακόμη και τώρα δηλαδή που μιλάμε, μπορεί να σκέφτομαι αυτά που έχω να πω, αλλά ταυτόχρονα να παρατηρώ και τον εαυτό μου, πώς κάθεται, πώς κρατάει το ακουστικό και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένας τρόπος να ασκηθείς στη διαδικασία της παρατήρησης. Παρατηρώντας λοιπόν τον εαυτό μας, διαπιστώνουμε ότι στις στιγμές που ικανοποιείται το εγώ μας, όταν ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας, οι φιλοδοξίες μας, που μπορεί να είναι καλές, να μην είναι υπερβολικές ή οτιδήποτε άλλο με αυτή την έννοια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τις διώξουμε από τη ζωή μας. Γενικά πάντως, όταν εκπληρώνονται οι στόχοι, τα πάθη μας, οι επιθυμίες μας, υπάρχει ένα αίσθημα ευτυχίας, ας το πούμε έτσι, που μας πλημμυρίζει. Παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι πέτυχε το παιδί μας στο πανεπιστήμιο, στην πανεπιστημιακή σχολή την οποία επιθυμούσε. Πω, μεγάλη χαρά κτλ. Ή ότι βρήκαμε τη δουλειά των ονείρων μας. Έχει πολύ καλό μισθό, δεν πηγαίνουμε πολύ συχνά κτλ. Όλα αυτά φυσικά είναι καλά, δεν λέμε ότι είναι αρνητικά. Όμως αυτή η ένταση του συναισθήματος που θα νιώσουμε είναι απλώς μία, ας το πούμε, ευχάριστη στιγμή, μία ευτυχία, το πούμε έτσι, μία έβνοια της τύχης, για να ετοιμολογήσουμε τη λέξη, που και αυτή σύντομα θα περάσει. Επομένως, δεν είναι αυτό μία κατάσταση όχι παροδική, μία κατάσταση μόνιμη και διαρκής που μπορεί να υπάρχει μέσα μας ανεξάρτητα τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής μας. Εδώ λοιπόν έρχεται η φιλοσοφική έννοια της ευδαιμονίας και σε αυτό που με ρωτήσατε αν υπήρχαν άλλες όροι, άλλες έννοιες, άλλοι αντίστοιχοι όροι για αυτή την κατάσταση, φυσικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι εκτός από την ευδαιμονία η κατάσταση αυτή ονομαζόταν ευθυμία, η κατάσταση αυτή ονομαζόταν ευεστώ, στέκομαι καλά. Ευθυμία, είμαι καλά στο θυμό μου, στο θυμοειδές μου. Αταραξία, αλυπία, αρμονία, αλλά και εύρεια. Τώρα, ειδικά για την ευδαιμονία, αυτό θα πρέπει να το πούμε και στη σημερινή μας συζήτηση, ότι προέρχεται από το τροπικό επίρρημα F, που αποδίδει σε μία λέξη που συνοδεύει το ύψιστο των δυνατοτήτων της και βέβαια αναδεικνύει το άριστο της έννοιάς της, και γι' αυτό λέμε από τη λέξη γένος ευγένεια, από την γλώσσα ευγλωτία, από την έξις τη συνήθεια ευεξία και έτσι από τον δαίμονα
προέρχεται η λέξη ευδαιμονία. Έχουμε λοιπόν την εύνοια του δαίμονός μας. Και τώρα θα μου πεις τι είναι η λέξη δαίμον. Η δαίμον λοιπόν προέρχεται από το ρήμα δαίο, που σημαίνει μερίζω, μοιράζω ή διανέμω, και ας πούμε εμείς τον καθένα τη τύχη του, αλλά επίσης σημαίνει καίω, φλογίζω. Επομένως υποδηλώνει το πύρινης φύσης πνεύμα. Και υπήρχε και ένα επίθετο, ο βαΐμων, που είναι αυτός που ξέρει και αυτός που διδάσκει αυτό που ξέρει. Το ρήμα είναι το δάο, το διδάσκω. Επομένως, με τη λέξη ευδαίμονες είναι όταν οι άνθρωποι είναι μέσα τους, έχουν ανακαλύψει τον δαίμονά τους, το δικό τους πύρινο πνεύμα, ας το πούμε έτσι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Πλάτων, ας πούμε, στον Κρατήλο θεωρούσε πως ακόμη και ένας αγαθός άντρας μπορεί να αποκτηθεί, και γυναίκα άνθρωπος εννοούσε άντρας, μπορεί να αποκληθεί δαίμον. Και φυσικά κάποιοι μαθητές του Πυθαγόρα επίσης θεωρούσαν τον δάσκαλό τους αγαθό δαίμονα. Και εδώ πέρα έχω σημειώσει ένα απόσπασμα που το χρησιμοποιώ πάντα όταν συζητάμε για τέτοιου είδους ζητήματα. Είναι το απόσπασμα του Ηρακλήτου, το B119, που λέει «Ήθος ανθρώπο δαίμον». Ότι για τον άνθρωπο ο χαρακτήρας του είναι ο δαίμονάς του, το πεπρωμένο του ή ο θεός του. Και βέβαια, εδώ θα ήθελα να σας πω και ένα, για να το βρω, για να σας το πω. Έχουμε και μία από τον Αριστοτέλη, ένα απόσπασμα, που μας λέει για το ήθος, επειδή είπαμε ότι ήθος ανθρωποδαίμων, για τον άνθρωπο το ήθος του είναι ο δαίμονάς του, και το ήθος είναι μια πολύ σημαντική λέξη και δεν νοείται κάποιος να είναι ευδαίμων χωρίς να έχει διαπλάσει το ήθος του κατάλληλα. Ξέρετε, αυτή είναι το πρώτο στάδιο της καλλιέργειας του ανθρώπου. Αν πνευματικά δεν καλλιεργηθεί ο άνθρωπος, πρώτα απ' όλα στο να έχει καλό χαρακτήρα, καλές συνήθειες που να απορρέουν από την ορθή, από τη σοφροσύνη του, από τον ορθό λόγο, τότε δεν θα έχει μεγάλη καλή πορεία στη συνέχεια. Ακούστε το απόσπασμα αυτό που έχω σημειώσει του Αριστοτέλους. Είναι από την Ποιητική του, 1450 B. Λέει λοιπόν, «Έστιν δε ήθος μεν το τι ούτων όδηλή την προαίρεσιν, οποία της ενίς ουκ έστι δήλων ή προαιρείται ή φεύγει». Ήθος δηλαδή είναι αυτό που φανερώνει την επιλογή και προτίμηση του πράττοντος, ποια πράγματα δηλαδή προτιμάει και ποια αποφεύγει, εκεί όπου αυτό δεν είναι από μόνο του φανερό. Και η προαίρεση βέβαια είναι μια πολύ σημαντική έννοια που τη χρησιμοποίησαν κατά κόρον και οι στοικοί φιλόσοφοι, θα πούμε ενδεχομένως στην πορεία και παρακάτω γι' αυτό. Και επομένως το ήθος υποδηλώνει μια συνέργεια της σκέψης μας και της πράξης μας. Και μας γράφει παρακάτω για τις πράξεις ο Αριστοτέλης. «Πράξεις είναι φαμέν πιάς τίνας. Πέθηκεν αίτια δύο των πράξεων είναι». Λέμε ότι οι πράξεις έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες και είναι φυσικό να είναι δύο τα αίτια των πράξεων. Διάνοια και ήθος, και κατά ταύταση και την χάνουση και από την χάνουση πάντες. Η σκέψη και ο χαρακτήρας, και κατά συνέπεια με αυτά οι άνθρωποι και πετυχαίνουν και από την χάνουν στη ζωή τους. Επομένως το θέμα της ευδαιμονίας ή μιας κατάστασης ευδαιμονικής δεν έχει να κάνει με μεταφυσικές έννοιες, άσχετα αν ο ευδαιμονικός άνθρωπος προσεγγίζει τη θεότητα, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Έχει στην πράξη να κάνει με την καθημερινή μας ζωή, που πετυχαίνουμε και που αποτυγχάνουμε. Και η ανατολική φιλοσοφία λοιπόν, η ταοιστική ιδίως για την οποία θα μιλήσουμε, και η ελληνική, στην ουσία στόχευαν, για να με ρωτήσατε για την κοινή στόχευση ή τις διαφορές που είχαν, στόχευαν στο να μπορεί να είναι ο άνθρωπος αποτελεσματικός, απλώς με διαφορετικό τρόπο, σε αυτή τη ζωή, και να πετυχαίνει να αποτυγχάνει ανάλογα με τις σκέψεις και τις πράξεις του. Αν σκεφτείς καλά και πράξεις όσα πρέπει, με μέτρο, μηδέν άγαν, θυμόμαστε το δελφικό παράγγελμα, τότε πιθανόν να έχεις και καλό αποτέλεσμα στις πράξεις σου. Ή τουλάχιστον θα έχεις την εσωτερική ευχαρίστηση ότι έκανες όσα έπρεπε να πράξεις. Αν από εκεί πέρα δεν σκέφτεσαι σωστά και δεν πράττεις σωστά, τότε δεν μπορεί να είσαι ευδαιμονικός και θα αποτυγχάνεις τη ζωή σου. Επομένως ήταν καθαρά πρακτική η στόχευση και στην δικιά μας την πλευρά, τη δυτική και στην ανατολική. Στην ουσία ο άνθρωπος να βιώνει τη ζωή του καλά, απλώς εμείς επειδή είναι ο χαρακτήρας μας και ο τρόπος μας
θέλουμε με ορθολογικό τρόπο να αναπτύξουμε τις έννοιες και τα πράγματα τα οποία συζητάμε. Γράψαμε πάρα πολλά πράγματα, όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι, θέλω να πω, για αυτά τα ζητήματα. Ενώ στην Ανατολή γράψαν ελάχιστα. Όλοι δηλαδή στην ουσία η φιλοσοφία, η ταοιστική στηρίζεται σε ελάχιστα έργα που προήλθαν βέβαια όλα σαν ερμηνείες ενός πρώτου έργου του 6ου π.Χ. αιώνα περίπου. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Γεραίνη, η ευδαιμονία δεν έχει σχέση με την ειδονή, δεν έχει σχέση με την ευτυχία, με την απραξία. Είναι κάτι που προέρχεται από μέσα μας, είναι κάτι που εμείς γινόμαστε αυτεξούσιοι του εαυτού μας, κάτι το οποίο καλλιεργείται εντός μας, αλλά το καλλιεργούμε εμείς. Εμείς το καλλιεργούμε και φέρνει η ειδονή. Εδώ να κάνουμε, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, να κάνουμε μια διάκριση. Ωραία. Μίλησα για την ευχαρίστηση, την επιφανειακή ευχαρίστηση που φέρουν οι αισθήσεις και τα πράγματα που αποκομίζουμε δια των αισθησιών μας. Η ειδονή φέρνει με την έννοια ότι νιώθουμε μια γλυκιά ευχαρίστηση όταν κάνουμε το καλό. Ο Σοκράτης δηλαδή, όταν είχε επιλογή να μην πιει το κόνιο και να φύγει από τη φυλακή, να τον φυγαδέψουν μαθητές του, θεωρώ ότι ένιωθε μεγάλη ευχαρίστηση, ηθική ευχαρίστηση, όμως είναι διαφορετικής τάξης η ειδονή αυτή που ένιωθε, το να πράξει το σωστό, να κρατήσει τις αρχές του και να παραμείνει και να πιει φυσικά το κόνιο. Ο Επίκουρος, για παράδειγμα, θεωρούσε ότι ο σκοπός της ζωής, δεν έβαζε την ευδαιμονία, θεωρούσε ότι ο σκοπός της ζωής ήταν η ειδονή. Απλώς μας έλεγε ότι δεν εννοώ τις ειδονές των ασώτων, το ποτό, το κρασί, τις γυναίκες κτλ., αλλά εννοώ μια άλλου είδους κατάσταση. Επομένως, η ειδονή είναι ζητούμενο, η ζωή μας πρέπει να είναι ευχάριστη. Αλλά από πού προέρχεται είναι το ζήτημα η ευχαρίστηση αυτή. Παράδειγμα, στο Διογέννη τον Ινωανδέα, που ήταν αναφερή του Επίκουρου τις διδασκαλίες, μας λέει εμείς στραφήκαμε προς αυτή την πράξη, το να φιλοσοφούμε δηλαδή, για να ευδομενήσουμε κατακτώντας το σκοπό της ζωής όπως τον θέτει η φύση. Προς την αυτήν ορμήσαμε πράξη, φιλοσοφήν, όπως ευδαιμονήσομεν το επιζητούμενο υπό της φύσεως κτισάμενη τέλος. Και βέβαια το τέλος που θεωρούσαν ότι θα πρέπει να κατακτήσουν οι επικούροι φιλόσοφοι είναι η ευχαρίστηση, η ειδονή. Και βέβαια η ειδονή, τι θεωρούσαν ότι είναι? Η αταραξία της ψυχής και η απωνία του σώματος. Αυτές θεωρούσαν καταστασιακές ειδονές, καταστάσεως ειδονές, έτσι μιας κατάστασης του σώματός μας και της ψυχής μας. Η μεν γάρα ταραξία και απωνία, καταστηματική η συνειδονέ. Η δε χαρά και η εφροσύνη, κατακίνηση ενεργεία βλέπονται. Ενώ η χαρά και η εφροσύνη, κάτι δηλαδή που μπορούμε από τις αισθήσεις μας να προσλάβουμε, είναι ειδονές κινητικές, που τις βρίσκει κανείς ανάλογα με τις ενέργειές του. Καταλαβαίνετε εδώ τη διαφοροποίηση αυτή, έτσι? Υπάρχουν κάποιες ειδονές που είναι στην κατάστασή μας ως ανθρώπινα όντα και αυτές παραμένουν και μπορεί να είναι μόνιμα εντός μας, γιατί πηγάζουν εντός μας, και είναι κάποιες άλλες χαρές που και αυτές τις χρειαζόμαστε, κάποιες άλλες ειδονές, η χαρά και η εφροσύνη παράδειγμα, οι οποίες είναι όμως κινητικές ενέργειες, κατακίνηση ενέργεια. Και αυτό σχετίζεται με τις πράξεις μας. Νομίζω ότι έγινε κατανοητή αυτή η διάκριση τουλάχιστον. Ωραία, ναι. Στην αρχαιοελληνική πνευματική παράδοση, βασική προϋπόθεση, από όσο γνωρίζω, της ευδαιμονίας θεωρήθηκε από τους περισσότερους φιλόσοφους η έννοια της αρετής. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιος αντίστοιχος όρος στην ταοιστική φιλοσοφική προσέγγιση? Mm-hmm. Το Tao Te Ching, που είναι το έργο από το οποίο προέρχεται όλη η φιλοσοφία του Tao στην ουσία, σημαίνει βιβλίο, Ching, σημαίνει κλασικό βιβλίο, βίβλος ας το πούμε έτσι, του Tao, του δρόμου ή τρόπου της ζωής, και του Te. Και Te ή De, οι Κινέζοι ανέφεραν την αρετή. Επομένως, είναι βασικό ζητούμενο και για τους ανατολικούς φιλοσόφους το να προηγηθεί μια καλλιέργεια της αρετής του ανθρώπου. Ο ανάρετος άνθρωπος μπορεί να είναι στην ουσία ευτυχισμένος, και για τους δυτικούς φιλοσόφους και για τους ανατολικούς. Και αυτή η αρετή δεν έχει, ειδικά στην ταοιστική προσέγγιση των πραγμάτων, δεν έχει την έννοια μόνο της ηθικής αρετής.
να κάνεις το σωστό, να πράξεις το καθήκον σου. Αυτό περισσότερο προσλάμβανε αυτή την έννοια στον Κομφούκιο, ο οποίος διέφερε στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων σε σχέση με τον Λάο Τσε, που ήταν ο ιδρυτής του φιλοσοφικού Ταοισμού. Γιατί στον Ταοισμό τουλάχιστον η έννοια του Τε, αυτό που σας λέμε, το μεταφράζουμε γενικά σαν αρετή, φανερώνει περισσότερο την έννοια της δύναμης και της αποτελεσματικότητας, ανάλογα όμως με τη ροή της ζωής. Η διαφορά είναι αυτή, ότι για να συνδέσω με τα προηγούμενα, το προτυπολογικό πρότυπο, την προτυπολογική σκέψη, δεν βάζουμε εξ αρχής ένα πρότυπο για να το ακολουθήσουμε, γιατί θεωρούμε ότι το Τάο σαν ιδέα είναι το απόλυτο πρότυπο και απλώς πρέπει να αρέσουμε μαζί του, να συμπλέψουμε μαζί του. Και αυτό μπορεί να γίνει δια της αρετής. Όταν λοιπόν, και αυτό ας το δώσουμε την έννοια της αριστοτελικής αριστείας, ας το πούμε έτσι, θα μπορούσε λοιπόν να το εννοήσουμε και ως δεξιοτεχνία, ότι είναι η δυνατότητα να κάνουμε αποτελεσματικά καλά το έργο μας, ό,τι αναλάβουμε. Και να μην μας νοιάζει βέβαια αυτό αν είναι, φαίνεται στα μάτια των πολλών, ότι είναι καλό ή σπουδαίο. Αυτή λοιπόν η έννοια της αρετής ήταν βασική και για τους ταοιστές σοφούς, και μάλιστα στο Tao Te Ching, σε αυτό το βιβλίο «Το δρόμο και της αρετής», στην 38η στροφή του, διότι αποτελείται από 81 στροφές το έργο αυτό, λέει το εξής, και θα ήθελα να σας το διαβάσω. «Διαπιστώνω ότι η υπέρτατη αρετή δεν μοιάζει με δύναμη ούτε με αρετή. Αν έμοιαζε, δεν θα ήταν υπέρτατη. Η υπέρτατη δύναμη δεν βρά ούτε έχει κάποιον ανώτερο σκοπό. Αν βρούσε ή είχε σκοπό, δεν θα ήταν υπέρτατη. Η υπέρτατη αγάπη πράττει, αλλά δεν φαίνεται να πράττει. Αν φαινόταν ότι πράττει, δεν θα ήταν υπέρτατη αγάπη, αλλά καθήκον. Έτσι και όποιος έχει γεμίσει με πολλές γνώσεις. Συνήθως φαίνεται να πράττει το καλό, όταν όμως οι άλλοι δεν προσέχουν, ανασηκώνει τα μανίκια και πείθει χρησιμοποιώντας τη βία. Γι' αυτό δικαίως έχει λεχθεί πως όταν χάνεται το Τάο, τότε εμφανίζεται η δύναμη. Και όταν χάνεται η δύναμη, τότε εμφανίζεται η συμπόνια. Όταν χάνεται η συμπόνια, τότε εμφανίζεται το καθήκον και η ηθική. Και όταν χάνεται το καθήκον και η ηθική, τότε εμφανίζονται οι γνώσεις. Και στο τέλος μένει μόνο η εθιμοτυπία και οι κανόνες καλής συμπεριφοράς, που αποτελούν την αιτία όλης αυτής της σύγχυσης και της ταραχής». Στην ουσία εδώ αυτό που μας λέει στο θαυμάσιο αυτό και ποιητικό έργο της Ανατολής, ο Σοφός Γέροντας της Αρχαίας Κίνας, είναι την αντίστοιξη που υπάρχει μεταξύ της ηθικής που θεωρεί η κάθε κοινωνία ότι πρέπει να ακολουθήσει και της βαθύτερης ενάρετης συμπεριφοράς που δεν έχει πλέον σχέση με την τρέχουσα ηθική. Άλλωστε η ηθική μπορούμε να πούμε ότι προέρχεται από το ήθος και εικάζω. Εικάζω τι είναι το ήθος και δεν έχει άμεση σχέση πάντοτε με πραγματικά αυτό που είναι το ήθος, το να μπορούμε να διαλέγουμε το καλύτερο, το καλό. Επομένως, όταν απλώς νομίζεις ότι έχεις γνώσεις, όταν νομίζεις ότι έχεις δύναμη, νομίζεις ότι έχεις αρετή, νομίζεις ότι έχεις γνώσεις, τότε πιθανό να κάνεις κάποιες φορές το σωστό, είτε για να αποκτήσεις καλό όνομα, είτε χρήματα, είτε για μια καλή εικόνα στην κοινωνία, αλλά μας λέει εδώ ο Σοφός Γέροντας, όταν δεν σε βλέπουν να σηκώνεις τα μανίκια και χρησιμοποιείς τη βία. Το λέει έτσι ποιητικά, ας το πούμε. Με την έννοια ότι όταν νομίζεις ότι δεν θα γίνεις αντιληπτός, τότε δεν εφαρμόζεις τη ζωή σου αυτό που υποτίθεται γεννάει μέσα σου η αρετή. Αυτή λοιπόν είναι η διαφοροποίηση και νομίζω ότι εδώ συμπίπτει απόλυτα η αρετή στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους με την αρετή ως τε ή ντε, όπως προσδιορίζεται στο Tao Te Ching. Οι ακροατές ρωτάνε αν η ταοιστική φιλοσοφία έχει κάποια σχέση με το Ζεν. Γιατί λίγο μπερδεύονται αυτά. Ναι. Ο ταοισμός ως φιλοσοφικό ρεύμα, κάποια στιγμή βέβαια με το πέρασμα των αιώνων έγινε και θρησκευτική πρακτική, συνεπλάκη στην αρχαία Κίνα με τον βουδισμό, σε μια γόνιμη συμπλοκή, το λέω έτσι, όχι ενεπλάκη σε πολεμική. Αυτό λοιπόν το αμάγαλμα βουδισμού και ταοισμού δημιούργησε στην ουσία το Ζεν και στην Κίνα αρχικά ονομάστηκε Τσάν, και αυτό προέρχεται από μια σανσκριτική λέξη, το Διανά, που στην ουσία υποδηλώνει το διαλογισμό, τη διαλογιστική κατάσταση, την αταραξία μέσω του διαλογισμού. Αυτό λοιπόν στην Κίνα με το ανακάτεμα βουδισμού και ταοισμού
ονομάστηκε Τσάν, και όταν κάποιοι σοφοί πέρασαν στην Ιαπωνία το ονόμασαν Ζεν. Και ξέρετε και οι σοφοί του Ζεν χρησιμοποιούσαν την έννοια του Τάο. Δεν είναι, θέλω να πω, κάτι μακρινό από τη δικιά τους φιλοσοφία. Να σας πω για παράδειγμα, υπήρχε ένας σοφός του Ζεν, ο οποίος λεγόταν Χσι Γιούν. Τον έχω σημειώσει εδώ, και μάλιστα επειδή έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του κάτω από ένα βουνό που λεγόταν Χουάνγκ Πο, ονομάστηκε Χουάνγκ Πο, έμεινε με αυτό το όνομα. Αυτός λοιπόν ακολουθούσε το Ζεν, αλλά ήταν Κινέζος σοφός. Και μας λέει το εξής, ακούστε τι όμορφα τα λέει. Το Τάο είναι η αλήθεια του σύμπαντος και αρχικά ήταν χωρίς όνομα ή τίτλο. Επειδή οι άνθρωποι λόγω της αγνίας τους το αναζήτησαν μέσω εμπειρικών μεθόδων και τεχνικών, εμφανίστηκαν φωτισμένα όντα, βούδες, αυτό σημαίνει βούδας, φωτισμένος, για να τους διδάξουν πώς να εξαλείψουν την προσκόλληση σε αυτές τις μεθόδες προσέγγισης. Για να δώσουν όμως στους ανθρώπους να καταλάβουν έστω αμυδρά σε τι αναφέρονται, χρησιμοποίησαν το όνομα Τάο. Όμως, μην επιτρέψετε στο όνομα να σας οδηγήσει στο να σχηματίσετε την νοητική εικόνα ενός δρόμου. Γιατί σας είπα ότι Τάο μεταφράζεται ως δρόμος ή τρόπος. Επομένως, μας λέει εδώ ο Χουάνγκ Πο να μην επιτρέψουμε να μας παραπλανήσει το όνομα αυτό. Και δίνει ένα παράδειγμα τι σημαίνει παραπλάνηση. Λέει, πάνω σε αυτό οι παλιοί έλεγαν, όταν τα ψάρια πιαστούν, τι προσοχή πλέον χρειάζεται να δώσεις στα δίχτυα. Όταν λοιπόν το σώμα και ο νους σας επιτύχουν να λειτουργούν εντελώς αβίαστα και αυθόρμητα, ενεργώντας μέσω της αληθινής τους φύσης, τότε έχετε φτάσει στο Τάο και ο νους έχει κατανοηθεί. Ένας σραμάνα ήταν ένας όρος για τους μοναχούς, τους ασκητές του Ζεν, λέγεται έτσι γιατί έχει εισέλθει στην πρωταρχική πηγή ουσία όλων των πραγμάτων. Ο καρπός επίτευξη αυτής της βαθμίδας επιτυγχάνεται μόνο όταν βάζεις τέλος σε όλες τις αγωνίες και τα άγχη σου, δεν επιτυγχάνεται ποτέ με την απόκτηση γνώσεων ή την ανάγνωση βιβλίων. Αυτό λοιπόν μας έλεγε ένας σοφός του Ζεν. Επομένως δεν απέχει τόσο πολύ η στόχευση και σε έναν σοφό του Ζεν, το οποίο εξελίχθηκε πολλά χρόνια αργότερα μετά από το Τάο, για το οποίο μιλάμε, το οποίο προέρχεται από ένα έργο του 6ου π.Χ. αιώνα. Και αυτός ο σοφός του Ζεν έζησε το 850 περίπου μετά τον Χριστό. Φανταστείτε πόσους αιώνες αργότερα. Επομένως είναι κάτι διαφορετικό μεν σαν προσέγγιση, αλλά στην ουσία στοχεύουν στο ίδιο πράγμα. Σε αυτή τη φιλοσοφία υπάρχει δράση? Αυτό σας το ρωτάω, κύριε Γιαρένη, γιατί οι περισσότεροι που διαβάζουν έχουν ασχοληθεί με την ταοιστική σκέψη του Ζεν. Πιστεύουν ότι είναι η απόλυτη απραξία, όχι αταραξία, δηλαδή το να μην κάνεις τίποτα. Και μερικές φορές παρερμηνεύεται αυτή η φιλοσοφία. Είναι λογικό να παρερμηνευτεί. Ακούστε να δείτε, το Tao Te Ching, το έργο για το οποίο σας μιλάω και το οποίο έχω προσπαθήσει από αγγλικές μεταφράσεις να αποδώσω, κυκλοφορεί το κατανοώντας το Tao Te Ching, όπως έχω προσπαθήσει να αποδώσω και ένα έργο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας. Γιατί σας λέω, εγώ δεν πιστεύω ότι η στόχευση διαφοροποιείται το ένδυμα. Τώρα για την παρερμηνία ενδεχομένως που μπορεί να γίνει. Φυσικά όταν μία από τις βασικές αρχές του ταοισμού είναι το Wu Wei ή Wu Wei όπως το λένε, που σημαίνει δράση χωρίς δράση, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι κάθομαι σε διαλογισμό, ζαζέν το λένε στο ζεν αυτό, απλώς κάτσε και διαλογήσου και δεν κάνω τίποτα. Επομένως, εγώ δεν θα κάνω τίποτα και όλα θα γίνουν μόνα τους. Δεν είναι αυτό που εννοούν οι σοφοί του Τάο. Ξέρετε, εδώ θα πρέπει να γίνει μια επίσης παρατήρηση. Το Tao Te Ching ως έργο απευθύνεται, νομίζω, σε ανθρώπους που είναι ήδη όριμοι ηθικά και πνευματικά για να μπορέσουν να αντιληφθούν τι είναι ακριβώς αυτό που μεταδίδει. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια άλλη διδασκαλία ηθικής τελειώσεως, που αφορά, ας το πούμε, τα πρέπει και τα μη πρέπει, να το πούμε έτσι, κάποιους ηθικούς κανόνες συμπεριφοράς, με την τρέχουσα έννοια του όρου. Αν αυτό δεν προηγηθεί και δεν έχει αρχίσει να τελειώνεται ο άνθρωπος, να αλλαξεύει τον λίθο του, τον εσωτερικό του λίθο εσωτερικά, τότε πιθανόν να παρερμηνεύσει και να θεωρήσει ότι ωραία, κάθομαι, δεν κάνω τίποτα και επομένως βρίσκω το Τάο, βρίσκω την ενότητα του σύμπαντος. Δεν είναι αυτό λοιπόν.
ξέρετε, κυρίως το η δράση χωρίς δράση, ή μάλλον η δράση με τη μικρότερη προσκόλληση. Έτσι θα μπορούσε να μεταφραστεί καλύτερα ο όρος αυτός στο Wu-Wei. Η δράση με τη μικρότερη προσκόλληση ή με τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, ας το πούμε έτσι, ότι βρίσκεις τον άριστο τρόπο αντιμετώπισης της κάθε σου καταστάσεως, είτε είναι συναισθηματική κατάσταση, είτε είναι πρακτική κατάσταση του κόσμου σου. Βρίσκοντας το κέντρο και την ορθότερη κάθε φορά δράση, στην ουσία ακολουθείς το δελφικό παράγγελμα μηδέν άγαν. Αυτό για μένα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν έχουμε πολλές φορές οι άνθρωποι κατανοήσει ότι το να πάμε, ας πούμε, με ένα αντιαρματικό όπλο για να χτυπήσουμε έναν λαγό είναι λίγο σπατάλη ενέργειας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε φορά τις κατάλληλες ενέργειες, τα κατάλληλα μέσα για να πετύχουμε το επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμα. Επομένως, το να μην υπερβαίνουμε τα μέτρα, να μην έχουμε τίποτα υπερβολικό, αυτό στην ουσία είναι αυτό το οποίο μας διδάσκει μία από τις αρχές του Ταοισμού. Και φυσικά όταν δεν μπορεί κάποιος να το κατανοήσει σε αυτή τη διάσταση, θα θεωρήσει ότι εγώ κάθομαι, διαλογίζομαι και από εκεί πέρα όλα γίνονται μόνα τους. Δεν πίστευαν αυτό οι αρχαίοι σοφοί, ούτε λειτουργούν έτσι. Και τώρα ακόμη όσοι ακολουθούν τη φιλοσοφία του Τάο. Οπότε παίζει σημαντικό ρόλο και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται αυτός ο οποίος θα πει ότι θα ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη φιλοσοφία. Μήπως παρερμηνεύσει κάτι στην πορεία του αυτή. Είναι δεδομένο ότι δεν είσαι πάντα έτοιμος να μελετήσεις κάποιο φιλοσοφικό έργο. Γιατί πάντα μπαίνει μέσα ο τρόπος που ερμηνεύεις εσύ τα πράγματα. Ανάλογα με ό,τι εσύ κατανοείς. Επομένως θέλει μια ευρύτερη καλλιέργεια. Βέβαια στην Ανατολή, γιατί αυτό υπήρξε μια διαφοροποίηση από τη δικιά μας ενασχόληση, στην Ανατολή θεώρησαν ότι με την ησυχία και την εσωτερική σιωπή μπορείς ευκολότερα να προσεγγίσεις αυτόν τον στόχο. Το μυαλό σου να έχει ανοίξει και να μπορέσεις ορθά να διαλογιστείς πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ξέρετε και αυτό, δεν ήταν μακριά και από τη δική μας την παράδοση. Και έχουμε παραδείγματα, του Σοκράτους παράδειγμα, το να βρίσκεται όρθιος σε μια διαλογιστική κατάσταση και να μας το περιγράφει αυτό ο Αλκιβιάδης σε κάποιον από τους πλατωνικούς διαλόγους. Υπάρχει λοιπόν και στη δική μας παράδοση αυτό, αλλά είναι κατεξοχήν ίδιων της κινέζικης, της ταοιστικής παραδόσεως. Ο Κινέζος φιλόσοφος του 6ου αιώνα, Λάο Τσε, θρυλείται ότι συνέγραψε το βασικό ταοιστικό σύγγραμμα, το Τάο Τε Τσίνγκ. Πρόκειται για ιστορικό ή μυθικό πρόσωπο και πότε ακριβώς έζησε? Ο Λάο Τσε θρυλείται ότι έζησε, γιατί κανένας δεν ξέρει στην ουσία πολλά πράγματα για το πρόσωπό του, τον 6ο πριν από τον Χριστό αιώνα. Η πρώτη αναφορά, για να καταλάβετε γιατί λέω ότι θρυλείται και ό,τι ξέρουμε για αυτόν, είναι ο παράδειγμα, όπως συμβαίνει με εμάς, ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τον Όμηρο. Γιατί δεν παρέδωσε ο ίδιος πληροφορίες στο έργο του μέσα. Έτσι και ο Λάο Τσε στο δικό του έργο, το Τάο Τε Τσίνγκ, δεν παρέδωσε πληροφορίες για τον εαυτό του. Επομένως, η πρώτη αναφορά στην ουσία που έχουμε για αυτόν τον σοφό γέροντα, γιατί αυτό σημαίνει Λάο Τσε, παλιός διδάσκαλος ή σοφός γέρος, το έχουμε από έναν μεγάλο ιστορικό της δυναστείας των Χάν, που έζησε 145 με 86 πριν τη χρονολογία μας. Και αυτός ήταν ένας από τους μεγάλους ιστορικούς της αρχαίας Κίνας και για πρώτη φορά λοιπόν αναφέρει για τον Λάο Τσε και δεν λέει πολλά πράγματα. Ο ίδιος παρουσιάζει την ανυμπόρια του να πασπεί λεπτομέρειες. Αναφέρει εκεί κάποια στιγμή ότι συναντήθηκε ο Λάο Τσε με τον Κομφούκιο και ότι κάποια στιγμή, επειδή βαρέθηκε, ήταν αρχαιοφύλακας στο βασίλειο των Τζόου στην Κίνα και κάποια στιγμή, επειδή βαρέθηκε όλη αυτή την συμπεριφορά στην αυλή και τους ανθρώπους και το φαύλο πολίτευμα, για να θυμηθούμε τον Ηράκλητο, για ποιο λόγο έφυγε και αυτός από τα πράγματα τα πολιτικά της Εφέσου, αποσύρθηκε και λέει η παράδοση ότι πήγε προς τα δυτικά. Επομένως πολλοί θεωρούν ότι φεύγοντας πήγε προς την Ινδία και εκεί πιθανόν από τη διδασκαλία του να προήλθε και ο Βουδισμός εν συνεχεία. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιστορικό πρόσωπο με αποδείξεις.
αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε ένας μεγάλος σοφός που να έχει γράψει αυτό το έργο που παραδίδεται με το όνομά του. Και γι' αυτό σας είπα ότι συμβαίνει ό,τι περίπου συμβαίνει με τον δικό μας τον Όμηρο, που κανένας στην ουσία δεν ξέρει πολλά πράγματα από την βιογραφία του. Στη συνέχεια, υπάρχει κάποιος Έλληνας φιλόσοφος που μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος σκέψης του και διατύπωση της διδασκαλίας του πλησιάζει περισσότερο στον τρόπο σκέψης του ιδρυτή του φιλοσοφικού ταοισμού, του Λαο Τσέ? Είδατε και μέσα στις άκρες, το είπα προηγουμένως, της ακροφυγός, την ίδια περίπου εποχή που θρυλεί το TS ο Λαο Τσέ, πρέπει να έζησε και ο Ηράκλητος. Δεν ξέρουμε αν συνέπεσαν ή όχι, αλλά μιλάμε περίπου για τον 6ο αιώνα πριν τη χρονολογία μας. Και εδώ τι γίνεται? Επειδή το έργο του Λαο Τσέ είναι ποιητικό, είναι ενηγματικό, είναι σκοτεινό. Ο Σούμα Τσιέν, αυτός ο μεγάλος ιστορικός που σας είπα προηγουμένως, μας λέει ότι στην ουσία δεν υπάρχει μια τελική ερμηνεία για αυτά που έχει πει ο Λαο Τσέ. Θεωρούσαν δηλαδή οι μεταγενέστεροι ότι δεν μπορεί να ερμηνευθεί απόλυτα ο Λαο Τσέ σε αυτά που λέει. Όμως αυτό ακριβώς, και γι' αυτό πραγματικά ο Ηράκλητος είναι ένα παράδειγμα σύμπτωση, ας το πούμε έτσι, ή συγγένειας με την φιλοσοφία την ταοιστική. Ο Ηράκλητος στην ουσία επίσης, και αυτό έχει μείνει με την ονομασία σκοτεινός φιλόσοφος, έγραψε το σύγγραμμά του Περιφύσεως με αποφθεγματικό και ενηγματικό τρόπο, που οι μεταγενέστεροι του βέβαια επίσης θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να έχει μια τελική ερμηνεία. Επομένως, ναι, ο Ηράκλητος είναι ο Έλληνας σοφός που μπορούμε να πούμε ότι ταιριάζει περισσότερο η φιλοσοφία του με την ταοιστική φιλοσοφία. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλους, δηλαδή ο Εμπεδοκλής ή ο Παρμενίδης? Όλη η προσοκρατική φιλοσοφία στην ουσία, βέβαια δεν έχουν διασωθεί πολλά αποσπάσματα, αυτό είναι το δυστύχημά μας, φαίνεται ότι είχε μεγάλη συγγένεια στον τρόπο διατύπωσης των φιλοσοφικών του διδασκαλιών με τον τρόπο που δίδασκε ο σοφός Γερόντας στην Κίνα. Η ουσία στην ουσία μιλάγαν για το πυρ, για την ενέργεια, ο Ηράκλητος, για να επανέλθουμε στον Ηράκλητο. Μιλώντας για την ενέργεια που αυτή δημιουργεί τον κόσμο, το Aizon Pyr, που επανέρχεται με μέτρο και σβήνει με μέτρο, στην ουσία αυτό το πράγμα μας λέει και ο σοφός γέρος της μακρινής Κίνας, ότι υπάρχει μια ενέργεια, μια ροή που μπορούμε να πούμε ότι θυμίζει τη ροή ενός ποταμού, έτσι, στον οποίο δεν μπορείς να μπεις δύο φορές, συμπληρώνει ο Ηράκλητος. Θα ήταν πολύ καλό κάποιος να παρουσιάσει μια ομιλία, να υπάρξει ένα έργο με μια σύγκριση, αλληλοσυμπλήρωση, ας το πούμε έτσι, της φιλοσοφίας των προσοκρατικών φιλοσόφων με της φιλοσοφίας των ταοιστών σοφών. Επομένως υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύμπτωση και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή οι κατοπινοί σοφοί στην Ελλάδα δυσκολεύτηκαν πραγματικά να κατανοήσουν το βιβλίο του Ηρακλήτου. Μάλιστα στο Διογέννητο Λαέρτιο διασώζεται μια φράση που λέει: «Μη βιάζεσαι να τελειώσεις το βιβλίο του Ηρακλήτου του Εφεσίου, γιατί είναι δύσβατο μονοπάτι. Είναι νύχτα και σκοτάδι άφωτο. Αν όμως κάποιος μίστης σε οδηγήσει, είναι πιο λαμπρό και από το φωτεινό ήλιο. Μη ταχύεις Ηρακλήτου επομφαλών ήλε βίβλων του Εφεσίου. Μάλα τη δύσβατο ατραπητός, ορφνή και σκότωσε στην αλάμπετον. Ίνδεσε μίστη στη σαγάγη φανερών λαμπρότερο ηλίου». Για αυτή ακριβώς την εντύπωση είχαν οι μεταγενέστεροι και για το έργο του Λαο Τσέ και φυσικά και για τον Εμπεδοκλή, γιατί ξέρουμε και στα αποσπάσματα. Γνωρίζουμε ότι τον Νίκος και η Φιλότης μπαίνουν σε μία δίνη και αφού αυτά και τα δύο γίνουν ένα, αρχίζει ο κόσμος να κινείται στην ουσία και να δημιουργείται. Αυτές οι ενέργειες, να το πούμε έτσι, μία αρνητική και θετική, όχι με αξιολογική έννοια όμως, με συμπληρωματική. Το φως και το σκότος, ο χειμώνας και το καλοκαίρι, η άρεν δύναμη και η θηλυκή δύναμη. Όλα αυτά που συμπλέκονται και το ένα συμπληρώνει το άλλο και αντικαθιστά το άλλο και επανέρχεται το ένα μετά το άλλο, ο πόλεμος με την ειρήνη. Όλα αυτά στην ουσία δίνουν την ζωή και τη δημιουργία σε αυτή μας τη διάσταση. Επομένως είναι πολύ μεγάλες οι συμπτώσεις ή ο τρόπος φιλοσοφικής σκέψης
των ορθοφών που έζησαν στον πλανήτη μας τον 6ο περίπου αιώνα πριν τη χρονολογία μας. Όρος γνώση προσλαμβάνει διαφορετικό περιεχόμενο στην ελληνική από ό,τι στην κινέζικη φιλοσοφία. Κοιτάξτε να δείτε, οι ταοιστές σοφοί, και μιλάμε για τον Λάο Τσε βέβαια και το βιβλίο του Τάο Τε Τσιν, θεωρούσαν ότι αφαιρώντας μόνο κάποιος, αφαιρώντας πράγματα, μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια στους δρόμους του Τάο. Και προσθέτοντας πράγματα, μαθαίνοντας απλώς γνώσεις, μπορεί να γνωρίσει πολλά στον δρόμο της ζωής, της καθημερινής. Επομένως υπάρχει μια διαφοροποίηση το τι απέδιδαν ως γνώσεις γενικά και τι απέδιδαν ως γνώση. Και αυτό βέβαια συμβαίνει και στην ελληνική φιλοσοφία. Δηλαδή όλη η ελληνική φιλοσοφία στην ουσία, και γι' αυτό έχουμε το παράδειγμα του Σοκράτους που θεωρούσε ότι υπήρξε ο χρησμός του μαντίου των αδελφών που έλεγε ότι είναι ο πιο σοφός άνθρωπος, και λέει λίγο πριν φύγει μέσα στη φυλακή ότι για να μην εκθέσει και τη θεότητα και τον βγάλει ψεύτικο τον χρησμό, ότι δεν νομίζω ότι είμαι εγώ σε κάτι σοφός, δεν νομίζω ότι ξέρω περισσότερο από τους άλλους, αλλά ίσως να εννοεί ο Θεός ότι είμαι περισσότερο ίσως σοφός από τους άλλους, διότι αυτά που δεν ξέρω δεν νομίζω ότι τα ξέρω. Γιατί είναι τόσα τα πράγματα που δεν ξέρουμε. Επομένως, εδώ μας παρουσιάζει αυτή την αντίστοιξη μεταξύ των γνώσεων που μπορούμε να, έτσι, να πάρουμε στην καθημερινή ζωή και της αληθινής γνώσης που μας την προσφέρει η φιλοσοφία, ο δαιμονικός τρόπος ζωής που έρχεται ως συνέπεια της φιλοσοφίας, και η αρετή μας βέβαια. Και εδώ να σας πω ότι ο Ηρακλής είχε γράψει ένα πλατωνικός φιλόσοφος, έτσι, του 5ου αιώνα μετά τη χρονολογία μας, στο προήμιο του υποπνήματός του για τα πυθαγορικά χρυσά έπι, έγραφε για τη φιλοσοφία του εξής: «Η φιλοσοφία είναι κάθαρση και τελειότητα της ανθρώπινης ζωής, κάθαρση της υλικής αλογίας και του θνητοειδούς σώματος και τελειότητα ως ανάκτηση της δικής μας ευδαιμονίας, η οποία και οδηγεί στην ομοίωση με το Θείο. Αυτά εκφύσεως τα πραγματοποιούν κυρίως η αρετή και η αλήθεια. Η πρώτη αποβάλλοντας την αμετρία των παθών, η δεύτερη κατακτώντας το θείο είδος, την θεία μορφή δηλαδή, για όσους είναι εκφύσεως ικανοί να την αποκτήσουν». Και θα ήθελα, αφού έχουμε χρόνο, να σας το πω και αυτό στην αρχαιολογική μας γλώσσα: «Φιλοσοφία εστί ζωής ανθρωπίνης κάθαρσης και τελειώτης κάθαρσης. Από της ηλικής μεν αλογίας και του θνητουδού σώματος, τελειώτης δε της οικίας ευζωίας ανάληψης προς την θεία ομοίωση επανάγουσα. Ταύτα δε πέθηκεν αρετή και αλήθεια μάλιστα απεργάζεστε, η μεν την αμετρία των παθών εξορίζουσα, η δε το θείον είδος της εθιός έχωση προσκτωμένη». Επομένως, το να είναι σκοπός της φιλοσοφίας στην ουσία η ομοίωση με την θεότητα, όπως και αν την αντιληφθεί κανένας, στην Ανατολή την αντιλήφθηκαν απροσωποποίητα τελείως, και γι' αυτό έδωσαν ένα συμβατικό όνομα, το Τάο. Στην δική μας παράδοση αντιληφθήκαμε διαφορετικά τη θεότητα με μια άλλη ομορφιά και έναν ανθρωπομορφισμό που ξεκίνησε βέβαια με τον Όμηρο και τον Ισίωδο, γιατί και ο Πλάτων θεωρούσε ότι εκείνοι πρώτοι έδωσαν, και ο Ηρόδοτος θεωρούσε το ίδιο, ότι εκείνοι πρώτοι έδωσαν στους θεούς τα ονόματά τους, τις ιδιότητες, τις ονομασίες τους, τους περιέγραψαν στην ουσία μορφολογικά. Αυτό λοιπόν δεν έχει σχέση με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε, έχει σχέση με την αληθινή γνώση, και βέβαια η γνώση δεν φαίνεται να έχει διαφορετική, με αυτή την έννοια που προσπάθησα να περιγράψω, δεν έχει διαφορετικό περιεχόμενο στην ελληνική από ότι στην κινέζικη φιλοσοφία. Εδώ ιδίως για τους ταοιστές σοφούς θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν στην κινέζικη γλώσσα δύο ιδεογράμματα. Το πρώτο διαβάζεται χούι και το δεύτερο τζι. Το δεύτερο, το τζι, έχει δύο μέρη. Το ένα δηλώνει το γνωρίζω, γνώση και γνωρίζω, και το άλλο κάθε μέρα. Τα γράφουν μαζί λοιπόν και σημαίνει ότι λαμβάνοντας κανείς γνώσεις και μελετώντας κάθε μέρα γίνεται σοφότερος ή ευχαίστερος άνθρωπος. Αυτό λοιπόν αποτυπώνει τις γνώσεις. Διαβάζουμε πολλά βιβλία, μπορείς να διαβάσεις τον Όμηρο, τον Ισίωδο, τον Ηρόδοτο, τους μεγάλους σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, και απλώς να γίνεις ευφυέστερος ενδεχομένως άνθρωπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις όμως σοφός άνθρωπος, ούτε ότι θα έχεις γνώση. Οι Κινέζοι λοιπόν χρησιμοποιούσαν και ένα άλλο ιδεόγραμμα που
έχει δύο μέρη. Το χούι που συμβολίζει, σημαίνει, υποδηλώνει την ψάθινη σκούπα ή και τον κομίτη, και το ξύν που σημαίνει καρδιά αλλά και νους ταυτόχρονα. Αυτά λοιπόν τα γράφουν μαζί, χουι ξύν, και αυτό το, ο συνδυασμός των ιδεογραμμάτων σημαίνει την αληθινή γνώση. Και αυτό περιφραστικά, επειδή έχουν χρησιμοποιήσει ένα ιδεόγραμμα που συμβολίζει, σας είπα, τον κομίτη ή την ψάθινη σκούπα, μπορεί να σημαίνει ότι καθαρίζεις το νου και την καρδιά σου, ξύν, που σημαίνει και νους και καρδιά στην κινέζικη, σκουπίζοντας ή καίγοντας κάθε επίκτητη συνήθεια, προσκόλληση, άγχος, λύπη, θυμό, βάλτε όλα τα πάθη, όλα αυτά που έρχονται απ' έξω, και έτσι γνωρίζεις ότι όλα είναι ένα. Αυτή λοιπόν τη διαδικασία εσωτερικού εξαγνισμού ή κάθαρσης, και αυτό σας διάβασα και το απόσπασμα από τον Ηρακλή νωρίτερα, αυτή είναι η κατάσταση της αληθινής σοφίας και γνώσης. Και το απόσπασμα του Tao Te Ching είναι η στροφή 48, που θα ήθελα να σας τη διαβάσω, που λέει το εξής: προσθέτοντας κάτι μέρα με την ημέρα, μπορώ να γνωρίσω πολλά στους δρόμους της μάθησης. Αφαιρώντας κάτι μέρα με την ημέρα, μπορώ να κατανοήσω τα πάντα στους δρόμους του Tao. Αφαιρώντας και λιγοστεύοντας, μέχρι να φτάσω στην τέλεια ηρεμία. Και όταν φτάσω στην τέλεια ηρεμία, όλα μοιάζουν να γίνονται σαν από μόνα τους. Με την γαλήνη κερδίζω τον κόσμο. Αντίθετα, όταν προσπαθώ αγωνιώντας, στο τέλος αποτυγχάνω. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε, κύριε Γιαρένη, λίγο ξανά στη γνώση. Κατά κάποιο τρόπο, ο Ηράκλειτος, όταν μας λέει «πολυμαθή νου, νου διδάσκει», η πολυμάθεια δεν μας διδάσκει να έχουμε νου, άρα η γνώση δεν είναι πολυμάθεια, δεν είναι πληροφορίες, αλλά βρίσκεται εντός μας, και το συνδέουμε με το ζησάμινε με ο ητών, δηλαδή η εμπειρία, η αμφισβήτηση, η αναζήτηση. Δεν είναι έξω από εμάς, δηλαδή η γνώση, είναι μέσα από εμάς. Το θέμα είναι το εξής: δεν υπάρχει ούτε μέσα στην ουσία ούτε έξω για τους σοφούς που πράγματι είχαν φτάσει σε ένα τέτοιο νοητικό, συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο ενοποιημένο, μια ενοποιημένη συνείδηση. Τι θέλω να πω με αυτό: όταν αυτό το εν περικλείει τα πάντα και εμείς είμαστε όχι μέρος αυτού, όπως είναι το νερό, ας πούμε, μέρος ενός δοχείου, αλλά εμείς είμαστε κομμάτι και του δοχείου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν η σοφή κατανοήσει, όταν κάποιος σοφός το κατανοήσει αυτό, τότε πραγματικά υπάρχει μια γνώση που τον περιλαμβάνει και ούτε από μέσα πηγάζει, ούτε από έξω έρχεται. Τον περιλαμβάνει, είναι μέρος της γνώσης και ο ίδιος. Και γι' αυτό, πέρα από το πολυμαθή νόν έχει νου διδάσκει που μας έχει διασωθεί από το Διογέννη Λαέρτιο πάλι, μαθαίνουμε ότι ο Ηράκλειτος επίσης έλεγε «είναι γάρ εν το σοφόν, επίσταστε γνώμην ότι κυβέρνησε πάντα δια πάντων». Ότι η σοφία είναι να γνωρίζει ότι ο ορθός λόγος κυβερνά τα πάντα μέσα από τις εσωτερικές του σχέσεις, πάντα δια πάντων. Επομένως, όλα έχουν μια εσωτερική σχέση, μια αναλογία, έναν λόγο. Και γι' αυτό πολλοί και το Tao το μεταφράζουν ως λόγο, κατά το ηρακλητικό πρότυπο. Όταν αυτό λοιπόν συμβεί, τότε πραγματικά δεν νιώθεις ότι είσαι έξω από τη γνώση, έξω από τη θεία σοφία, αλλά είσαι μαζί με αυτήν, ότι συμπλέεις με αυτήν, συμπλέεις με το Tao, για παράδειγμα. Βέβαια, αυτή είναι πολύ, πολύ δύσκολο να κατανοηθεί από τον σύγχρονο άνθρωπο ιδίως. Ήταν ήδη πολύ δύσκολο να κατανοηθεί τα χρόνια του Σοκράτους, ο οποίος όταν ρωτήθηκε αν κατάλαβε το σύγγραμμα του Ηρακλείδου, λέει όσα κατάλαβε ήταν πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι και αυτά που δεν κατάλαβα επίσης θα είναι υπέροχα. Φανταστείτε τώρα, ο σοφός του 4 αιώνες μετά τον, πριν από τον Χριστό, να μην μπορεί να κατανοήσει τι έχει πει πριν από άλλα 200 χρόνια ένας σοφός της αρχαίας Ελλάδος. Επομένως, είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τους ανθρώπους. Όταν θα είμαστε έτοιμοι θα το κατανοήσουμε, πιστεύω, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια προς την κατανόησή του. Γι' αυτό η κινέζικη σκέψη και πρακτική που μας έχει σωθεί δεν εστιάζει στην απόκτηση γνώσεων. Είναι πολύ καλό να μελετάει κανείς και να προσπαθήσει αυτό που μελετάει να το διαλογιστεί. Δηλαδή, όταν ακούει «ο πόλεμος είναι πατέρας και κυβερνήτης πάντων, και άλλους τους αναδεικνύει θεούς και άλλους ανθρώπους, και άλλους τους κάνει δούλους και άλλους ελευθέρους», μπορεί να το πάρει απλώς κυριολεκτικά και να έχει μια λάθος αντίληψη, ή μπορεί να κάτσει και να διαλογιστεί πάνω σε αυτό, να συλλογιστεί πάνω σε αυτό και να έχει μια έκλαμψη γνώσης διαφορετικής. Ακριβώς για να αποφύγουν οι Κινέζοι σοφοί τέτοιου είδους παρανοήσεις,
θεώρησαν ότι είναι προτιμότερο με έναν διαλογιστικό τρόπο ζωής να προσπαθήσεις να επιτύχεις την ένωση αυτή με την θεία γνώση, με την πηγή των πάντων. Και γι' αυτό και ο διαλογισμός ήταν μία από τις καθημερινές πρακτικές τους και των Ταοϊστών σοφών και των σοφών του Ζεν φυσικά αργότερα. Γενικότερα, η έννοια της ροής θεωρείται πολύ βασική στη διδασκαλία του Τάο. Αυτό είναι προνόμιο μόνο των ανατολικών φιλοσοφικών ρευμάτων. Ναι, αυτό επίσης είναι μια παρανόηση που έχουμε. Γιατί μιλάνε στη σύγχρονη εποχή για ροή ενέργειας και για κίνηση της ενέργειας και για καλλιέργεια της ενέργειας. Οι Κινέζοι σοφοί το ονομάζουν τσι, αυτή την ζωτική ενέργεια, την πνοή, το πνεύμα αν θέλετε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν ήταν πολύ μακριά από τις αρχαιοελληνικές προσεγγίσεις. Έτσι δηλαδή είναι πολύ βασικό στον Πλάτωνα το να κατανοήσει ο άνθρωπος και σε όλους τους Έλληνες σοφούς να κατανοήσει την έννοια της ροής που υπάρχει. Και αυτό προέρχεται βέβαια από την παράδοση του Ηρακλήτου. Γιατί ο Ηράκλειος θεωρούσε ότι υπάρχει αυτό το αιώνιο γίγνεσθε στη ζωή μας, στον δικό μας κόσμο, που επαναλαμβάνεται αενάως και στα κατώτερα υποσύνολα της ζωής, δηλαδή είναι ο ανθρώπινος οργανισμός και μπορούμε να πάμε στο μόριο, στο άτομο, σε υποατομικά σωματίδια και πάλι υπάρχει μια έναη κίνηση, μια έναη ζωή, αρμονία, εξισορρόπηση αυτού. Και βέβαια υπάρχει και στα υπερσύνολα, δηλαδή από τον άνθρωπο μπορούμε να πάμε σε όλη την ανθρωπότητα, στον πλανήτη Γη, στους γαλαξίες και το καθεξής επάπειρον. Αυτή λοιπόν την έννοια της ροής θεωρούν πλέον κάποιοι στη σημερινή εποχή ότι την έχουμε προσλάβει μόνο από την ανατολική φιλοσοφική σκέψη. Δεν είναι έτσι. Και εδώ λοιπόν για το θέμα της ροής έχω σημειώσει και της αρετής βέβαια, έχω σημειώσει από τον Κρατήλο τον ορισμό που δίνει ο Σωκράτης και λέει το εξής. Είναι κακό πράγμα η απορία, το να μην βρίσκει κανείς ή κάτι διέξοδο και οτιδήποτε άλλο εμποδίζει κάτι να κινείται και να προχωρεί. Αυτό λοιπόν φαίνεται πως θέλει να δηλώσει κάτι που κινείται κακώς, δηλαδή αναχαιτιστικός και εμποδιστικός. Κάτι το οποίο όταν το έχει η ψυχή γίνεται πλήρης κακίας. Αφού λοιπόν σε αυτά αρμόζει το όνομα κακία, τότε η αρετή είναι το αντίθετό τους. Δηλώνοντας πρώτον τον απορρεύεται κανείς ελεύθερα, έπειτα ότι η ροή της αγαθής ψυχής είναι πάντα λελειμμένη, είναι ελεύθερη, χωρίς δεσμά, ώστε εκείνο το οποίο ρέει ακατάσχετα και χωρίς εμπόδια έλαβε καθώς φαίνεται αυτό το όνομα. Δηλαδή αρετή. Της αρμόζει δε να ονομάζεται αηρήτη, δηλαδή πάντοτε ρέουσα, ή ίσως και αιρετή, δηλαδή ότι την επιλέγεις, καθώς αυτή η κατάσταση είναι προτιμότερη της κακίας και τελικά η λέξη κατά συγχώνευση έγινε αρετή. Και φυσικά μέσα στον Κρατήλο, επειδή ετυμολογικά δίνονται πολλές έννοιες της αρχαιοελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας ιδίως, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που έχουν σχέση με αυτή την αέναη ροή, που δεν είναι προνόμιο αποκλειστικά των ανατολικών θρησκειών, όπως σας είπα, και φιλοσοφικών δοξασιών. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Ο αέρας, αΐρ, στην ουσία είναι αυτός που πάντα ρέει, αΐ, ρή, αΐρ. Και μάλιστα η συγκεκριμένη λέξη με αναγραμματισμό γίνεται ήρα. Είναι η θηλυκή θεότητα, που είναι ερατή. Είναι εύκολο να την αγαπήσουμε, είναι αξιέραστη. Άλλη λέξη, το είδωρ, επειδή είπαμε για τον αέρα νωρίτερα, το είδωρ είναι αυτό που γεννιέται από τη βροχή και αποκτά ροή και δύναμη. Ιω σημαίνει βρέχω και ιω, ιωρ, και με την προσθήκη λοιπόν του ρο που δηλώνει αυτή τη ροή και του δέλτα που υποδηλώνει τη δύναμη γίνεται είδωρ. Εσχρόν, αΐ ίσχον τον ρούν, είναι αυτό που αποκόπτει τον ρου των όντων. Έτσι βλέπουμε ότι πολλές λέξεις ετυμολογούνται από αυτή την έννοια της ροής και όσες υποδηλώνουν την ελεύθερη ροή μπορούν να είναι θετικές στη ζωή μας και όσες ανακόπτουν τη ροή προκαλούν την κακία που είναι η αντίστοιχη της αρετής. Η ανδρεία για παράδειγμα είναι η ενάντια ροή στην αδικία. Είναι η ροή που ρέει παράλληλα με το δίκαιο. Ανρία, ενάντια ροή παρά το δίκαιο νορέουσα. Έτσι το διαβάζουμε στο Κρατήλο. Το βλαβερόν είναι αυτό που θέλει να άπτει, να δένει, να παρεμποδίζει τη ροή των πραγμάτων. Βουλόμενον άπτην τον ρούν, μας το λέει πάλι στο Κρατήλο.
και γίνεται βουλαπτέρων, βλαβερών. Ο εθύρ, αήθη περί τον αέρα, αυτός που τρέχει περί τον αέρα. Επομένως είναι πάρα πολλές οι αρχαιοελληνικές λέξεις που ετυμολογούνται από την ροή και είναι κάτι που ήταν ζητούμενο φαντάζομαι και στην αρχαιοελληνική φιλοσοφική σκέψη και πρακτική όμως. Γιατί το λέω συνήθως αυτό, από την αρχαιοελληνική μας παράδοση δεν έχουν διατηρηθεί οι πρακτικές των φιλοσοφικών σχολών, διότι αποκόπηκαν κάποτε βία, αποκόπηκε η διδασκαλία τους και απαγορεύτηκε. Από τις ανατολικές φιλοσοφικές σχολές διατηρήθηκε στην πράξη διότι υπήρξε συνεχής παράδοσή τους. Έτσι, από στόμα σε στόμα, από ασκούμενο σε ασκούμενο, γιατί ο φιλόσοφος δεν είναι αυτός που μιλάει για την φιλοσοφία, ούτε που ετυμολογεί, όπως κάναμε εμείς προηγουμένως, λέξη οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτός που βιώνει μια κατάσταση ενός ευδαιμονικού βίου. Επομένως, φαντάζομαι στις φιλοσοφικές σχολές αρχαιότητας το βίωναν οι διδάσκαλοι μαζί με τους μαθητές τους και όλοι μαζί ένιωθαν αυτή την αέναη ροή που τους συνέχει, τους συντονίζει και αποτελούν μέρος της. Στην καθημερινότητά μας, κύριε Γιαρένη, πώς μπορούμε να βάλουμε λίγο ροή? Κάποιες φορές βλέπουμε ότι μέσα στην καθημερινότητα κάνουμε ξανά τα ίδια και τα ίδια πράγματα, αυτό που ονομάζουμε ρουτίνα, και εκεί μένουμε και στάσιμοι μέσα μας, γιατί και εξωτερικά δεν υπάρχει κάποιο ερέθισμα το οποίο να μας εξελίσσει. Ναι, ναι, δυστυχώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο αυτό και δεν είναι εύκολο για τον άνθρωπο να βρει την πράξη, την πρακτική που θα τον οδηγήσει στην βίωση της ενότητας των πραγμάτων και της ροής, της αέναης ροής που μας συνέχει και μας συντονίζει. Και αυτό σας είπα, ένας από τους λόγους που δυστυχώς δεν υπάρχει, τουλάχιστον στην αρχαιολογική παράδοση, δεν έχει παραμείνει τρόπος πρακτικής, είναι διότι δεν έχουμε την ζωντανή παράδοση των φιλοσοφικών σχολών. Επομένως, σήμερα ενδεχομένως, πέρα από την διανοητική καλλιέργεια και εξέταση που δεν αρκεί, σας το λέω, μπορεί να έχει διαβάσει κάποιος και να ξέρει απ' έξω όλα τα αποθέγματα του Ηρακλήτου. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει σοφότερος. Να ξέρει απ' έξω ολόκληρα αποσπάσματα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Δεν σημαίνει τίποτα στην πρακτική, στην καθημερινή του ζωή. Και χαίρομαι που το ρωτάτε αυτό λοιπόν, πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακαλύψει αυτή τη ροή. Αυτή λοιπόν η ροή, δυστυχώς ή ευτυχώς, μπορεί να ανακαλυφθεί με πρακτικές που μας έχουν φτάσει πλέον από την Ανατολή. Τις οποίες σας είπα ότι δεν σημαίνει ότι και αυτές υπήρξαν αποκλειστικό προνόμιο των σοφών της Ανατολής. Παράδειγμα για διαλογιστικές πρακτικές, ασκήσεις τσικόνγκ. Οι Κινέζοι έχουν μια ενεργειακή άσκηση την οποία γενικά ονομάζουν τσικόνγκ και περιγράφει πώς μπορείς με ήπιες σωματικές κινήσεις να συνειδητοποιείς σιγά σιγά τη ροή στην οποία και συμμετέχεις. Και εν συνεχεία, αφού προβείς σε συγκεκριμένες κινητικές διαδικασίες, απλώς κάθεσαι κάτω, μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να διαλογιστείς σκεπτόμενος ή μη σκεπτόμενος. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι εγώ παροτρύνω κάποιον να ανακαλύψει τέτοιες τεχνικές μόνος του ή να ψάξει να βρει σχολές που τις διδάσκω. Διότι ξέρετε, αυτά δυστυχώς στο σύγχρονο κόσμο μας έχουν αποτελέσει αντικείμενο οικονομικού ωφέλους για πολλούς επιτίδιους που πιθανόν να μην κατανοούν τίποτα από την ουσία αυτών που κάνουν, ποιος είναι ο σκοπός όλης αυτής της άσκησης, της πνευματικής καλλιέργειας, και προβαίνουν σε αυτές τις πρακτικές μόνο και μόνο για την επιβίωσή τους. Επομένως είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τι πραγματικά προέρχεται από μια αληθινή παράδοση που μπορεί να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την ροή αυτή μέσα, η οποία σε συνέχει και συντονίζει το σύμπαν, αλλά νομίζω ότι αν είσαι έτοιμος και το επιθυμείς πολύ, πιθανό να μπορέσεις να ανακαλύψεις τέτοιες πρακτικές. Σας είπα πάλι, οι πρακτικές αυτές μας έρχονται πλέον από την Ανατολή. Έτσι, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα δηλαδή, πολλοί δυτικοί που μετέβησαν στην Ινδία και στην Κίνα, βρήκαν σε ταοιστικά μοναστήρια, σε ινδουιστικά μοναστήρια, σε θιβετάνικα μοναστήρια, έμαθαν, έγιναν γνώστες τέτοιων ασκήσεων και τις έφεραν στη Δύση. Και ασκούνται πάρα πολύ δυτικοί σε ασκήσεις γιόγκα παράδειγμα ή σε ασκήσεις τσικόνγκ, που μπορεί να ωφελήσει σωματικά πολλούς, πολύ λιγότερους μπορεί να ωφελήσει πνευματικά, διότι δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να ωφεληθούν σε αυτό το σημείο.
αλλά αυτή είναι ο τρόπος που μπορείς να το βιώσεις μόνο με την πρακτική εξάσκηση. Στις ανατολικές φιλοσοφικές και θρησκευτικές παραδόσεις, η έννοια του διαλογισμού έχει μία εξέχουσα σημασία και θεωρείται ότι παίζει σπουδαίο ρόλο στην πρακτική της εσωτερικής καλλιέργειας του ανθρώπου. Υπήρξε κάτι αντίστοιχο, γιατί και ο διαλογισμός είναι ελληνική ρίζα της λέξης, αλλά υπήρξε κάτι αντίστοιχο στον ελληνικό τρόπο σκέψης και στην αρχαιοελληνική φιλοσοφική παράδοση και πρακτική, ή και αυτό αποτελεί ένα προνόμιο της Ανατολής? Ακριβώς αυτό προσπάθησα να πω και νωρίτερα. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι και η Ανατολή και η Δύση ήταν πολύ κοντά και κυριολεκτικά, όχι μόνο πνευματικά. Είχανε εμπορικές ενδεχομένως συναλλαγές, είχανε πνευματικές συναλλαγές σε χρόνια που εμείς ακόμη δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ιστορικά. Για παράδειγμα, εμείς μπορούμε να ξέρουμε μόνο από αρχαιοελληνικά ευρήματα ότι οι Μυκηναίοι Έλληνες είχαν φτάσει στην Κορνουάλη της Αγγλίας. Αν δεν βρίσκονταν στην Κορνουάλη αγγεία μυκηναϊκής κατασκευής και άλλα ευρήματα τέτοιου είδους που ήταν αποτέλεσμα ενδεχομένως εμπορίου, δεν θα μπορούσαμε να το πιστέψουμε αυτό, ότι έφτασαν το 1400 πριν από τη χρονολογία μας κάποιοι Έλληνες μέχρι εκεί. Επομένως, για πολύ παλαιότερα χρόνια που δεν υπάρχουν ιστορικά πλέον δεδομένα και επομένως οι επιστήμονες αμφισβητούν αν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο, εγώ θεωρώ ότι φυσικά υπήρξαν εναλλαγές και πνευματικές και εμπορικές και ανθρώπινες. Επομένως, ούτε Ανατολή ούτε Δύση ενδεχομένως μπορεί να υπήρξε με αυτή την έννοια μια διαφοροποίηση και η μεν σοφή να επηρέαζαν τους δε και τα νάπαλιν. Τώρα, για αυτό που με ρωτάτε για τον διαλογισμό, φυσικά μπορεί να πει κάποιος είναι ο λογισμός του Διός, τι μας λες ότι είναι ανατολικό. Φυσικά σας είπα ότι επειδή δεν έμεινε ζωντανή η φιλοσοφική πρακτική στις σχολές της φιλοσοφικής των Ελλήνων, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς πιθανόν υπήρχαν τέτοιες πρακτικές στους αρχαίους προγόνους μας. Όμως αυτό μπορούμε παρεπιπτόντως να το εξαγάγουμε, ας το πούμε έτσι. Άλλωστε, ο διαλογισμός θεωρείται γενικά ότι είναι μια μορφή πνευματικής συγκέντρωσης και επιτυγχάνεται με μια χαλάρωση του μυαλού, που τότε ο νους μας, οι σκέψεις μας απομακρύνονται από τα εξωτερικά ερεθίσματα και έτσι η συνειδητότητα του διαλογιζόμενου φτάνει κοντά στο ένα. Επομένως, έχω σημειώσει μερικά αποσπάσματα που βλέπουμε τον Σοκράτη να έχει καλέσει στο συμπόσιο, έχει καλέσει λοιπόν τους συνδετημόνες και λέει ο Αγάφωνας, φώναξε τον γρήγορα. Δεν ήταν μέσα στην αίθουσα του συμποσίου. Και τότε ένας από τους συνδετημόνους, ο Αριστόδημος, λέει, αφήστε τον, έχει, ξέρετε, ένα τέτοιο συνήθειο, παραμερίζει πότε-πότε όπου τύχει και στέκεται ακίνητος. Αυτό είναι από το συμπόσιο του Πλάτωνος 175b. Παραμερίζει όπου βρει ο μεγάλος σοφός και στέκεται ακίνητος. Και ξέρετε, δεν στέκονταν ακίνητος για 5-10 λεπτάκια. Λίγο παρακάτω στο συμπόσιο, στο 220 το απόσπασμα, μιλάει ο Αλκιβιάδης και λέει, αξίζει να ακούσετε ακόμα και το τι έκαμε και τι τράβηξε πάλι ο γενναίος αυτός άνδρας κάποτε εκεί στην εκστρατεία. Αφού βυθίστηκε που λέτε σε περισυλλογή, στεκόταν στον ίδιο τόπο από την αυγή και στοχαζόταν κάποιο ζήτημα. Και έτσι στεκόταν ώσπου ξαναφώτισε η αυγή και βγήκε πάλι ο ήλιος. Έπειτα προσευχήθηκε στον ήλιο και έφυγε. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι ο Σοκράτης κατήχε κάποιες τεχνικές να μπορεί να μένει ακίνητος με το είναι του, με τη συνείδησή του και ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες να κάθεται όρθιος από τη νύχτα μέχρι την επόμενη αυγή. Και στον Φέδωνα επίσης διαβάζουμε το απόσπασμα 65 σε και ντε. Ο Σοκράτης φέρεται να λέει, χωρίς αμφιβολία τότε ακριβώς συλλογίζεται άριστα η ψυχή όταν δεν ενοχλείται διόλου από πουθενά, ούτε από την ακοή, ούτε από την όραση, ούτε από κανέναν πόνο, ούτε από κάποια ειδονή, αλλά απομονώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο εντός του εαυτού της, αποχαιρετώντας το σώμα, και έτσι όταν αποφεύγει όσο είναι δυνατόν κάθε συνεργασία και επαφή μαζί του, ωρέγεται αυτούσια την πραγματικότητα. Έτσι θα περιέγραφαν και σήμερα κάποιοι δάσκαλοι, ας το πούμε σε εισαγωγικά ή χωρίς,
του διαλογισμού την κατάσταση αυτή την οποία προσπαθείς να επιτύχεις. Να καθίσεις δηλαδή σε ένα σημείο ήσυχος, χωρίς να ενοχλεί την συνείδησή σου, την βαθύτερη υπόσταση, την ουσία σου, κάτι το εξωτερικό, κάτι που έρχεται από τις αισθήσεις, κάτι που έρχεται από την ακοή ή από την όραση ή από κάποιον πόνο ή από κάποια ειδονή. Τα παραμερίζεις όλα αυτά. Το σώμα λοιπόν το αποχαιρετάς, όπως μας λέει ο Σωκράτης, και μπορείς να ηγεθείς κάτι από την πραγματικότητα. Ίσως αυτή είναι η γνώση για την οποία θεωρεί το σοφός, ο σοφότερος Έλληνο Σωκράτης. Και βέβαια αυτό το μαθαίνουμε και για παλαιότερους σοφούς, τον Πυθαγόρα για παράδειγμα, όπου κάποια στιγμή στον πυθαγορικό βίο του Ιάμβλυχου μαθαίνουμε ότι καθ' όλο το διάστημα του ταξιδιού του που πήγε στην Αίγυπτο ο Πυθαγόρας, έμεινε λέει σε ένα και το αυτό σημείο επί 2 νύχτες και 3 ημέρες, χωρίς να φάει, να πιει, να κοιμηθεί. Και θα διέφευγε της προσοχής όλων, όπως καθόταν στη θέση του ακίνητος, αν δεν ταλαντευόταν που και που. Θα μου πεις, μπορεί να τον είχε πάρει ο ύπνος. Δεν σε παίρνει ο ύπνος για 3 μέρες. Ο Πυθαγόρας πιθανόν να είχε αποφασίσει να κάνει το ταξίδι του σε μια κατάσταση διαλογιστική, ενωμένος με την υπέρτατη ενέργεια, με το Τάο θα λέγαν οι Κινέζοι σοφοί. Και βέβαια έχω σημειώσει ένα τελευταίο απόσπασμα που ήθελα να σας διαβάσω. Είναι από το περί ησυχίας του Πλουτάρχου, το οποίο δεν έχει μείνει ολόκληρο. Υπάρχει όμως ένα μικρό απόσπασμά του στο έργο περί ευθυμίας, το οποίο είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Ηλιοδρόμιων σε μετάφραση του φίλου του Γιώργου του Λαθύρη. Ακούστε το αυτό. Μας λέει ο Πλούταρχος λοιπόν. Ενώ η απομόνωση, ούσα ένα γυμναστήριο σοφίας, είναι αγαθή δημιουργός του ήθους, πλάθοντας και ανακατευθύνοντας τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί τίποτα σε αυτές, στις ψυχές δηλαδή, δεν μπαίνει εμπόδιο ως προς την αύξησή τους, ούτε κάμπτονται ως προς την ευθύτητά τους, πέφτοντας συνεχώς πάνω σε πολλούς και μικρούς περιορισμούς, όπως συμβαίνει με τις ψυχές που παραμένουν στις πόλεις. Αντίθετα, ζώντας τον καθαρό αέρα και τον περισσότερο καιρό μακριά από τους ανθρώπους, στέκονται όρθιες και βγάζουν φτερά, καθώς αρδεύονται από το διαβιέστατο και λεπτοφιέστατο ρεύμα της ησυχίας, εντός του οποίου τα μαθήματα του νου είναι θεϊκότερα και η όραση καθαρότερη. Και δεν εννοεί την όραση, την αίσθησή μας, την πραγματική όραση, εννοεί την εσωτερική όραση, τη διόρασή μας. Για τον λόγο αυτό, βέβαια, συνεχίζει ο Πλούταρχος, και όσα από τα ιερά των θεών καθιερώθηκαν από τους αρχαίους χρόνους, σε έρημες περιοχές τα έδεισαν οι παλαιοί, ιδίως δε τα ιερά των Μουσών και του Πανός και των Νυμφών και του Απόλλωνος και όλων των θεών που είναι κύριοι της μουσικής, αντιλαμβανόμενοι όπως πιστεύω τη διάκριση μεταξύ της αληθινής καλλιέργειας από τις φοβερές και μυαρές βλάβες που συμβαίνουν στις πόλεις. Φανταστείτε τώρα, αν ο Πλούταρχος μιλάει για τις βλαβερές συνθήκες που επικρατούν στις πόλεις της εποχής του και οι οποίες εμποδίζουν την αληθινή καλλιέργεια, φανταστείτε τι άποψη θα έχει για τις δικές μας πόλεις σήμερα και το πόσο δύσκολο σήμερα είναι πραγματικά ο άνθρωπος να καλλιεργηθεί πνευματικά στο ήθος του αρχικά, στην αρετή του στη συνέχεια και στην ευδαιμονία του στη συνέχεια που μπορεί να την κατακτήσει και να ζήσει με αυτήν. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά νομίζω γι' αυτό θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και στην επόμενη, την άλλη εβδομάδα στη συζήτησή μας, που θα έχει σχέση με το τι σήμερα μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γεράνη, γιατί μου έχει δημιουργηθεί αυτή η απορία. Αναφερθήκαμε σε ανθρώπους που έχουν φτάσει σε κάποια επίπεδα νοητικής εξέλιξης, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ηλικία η οποία ήταν αρκετά προχωρημένη, θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό, δηλαδή 60 ή 70 χρονών. Ένας άνθρωπος σε ηλικία 25, 30, 35 χρονών θα μπορούσε να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Φαντάζομαι θα μπορούσε. Δεν είμαστε, είμαστε ανώμοιοι άνθρωποι, ενώ είμαστε ήδη στην ουσία, στη σύστασή μας. Είμαστε τελείως ανώμοιοι, έχουμε διαφορετικά στοιχεία του χαρακτήρος μας και ανάλογα με το πώς έχουμε διαπαιδαγωγηθεί βέβαια. Αλλά φυσικά και δεν το αποκλείω. Ένας 25χρονος ή 30χρονος να μπορέσει να φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Είναι βέβαια εξαιρετικά δύσκολο. Δεν είναι όμως θέμα ηλικίας. Αν κάποιος είναι έτοιμος και το επιθυμεί πολύ, το επιθυμεί πολύ όμως, έτσι, να το επιθυμεί όπως θέλουμε να αναπνεύσουμε. Μπορεί να βρει, να ανακαλύψει τρόπους. Όταν είσαι νεότερος όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί περισπασμοί και έχεις πολλά πράγματα ούτως ή άλλως να κάνεις, αυτά σου ζητάει η σύγχρονη ζωή, έχεις πολλά πράγματα να κάνεις στη ζωή σου. Επομένως δεν είναι ο στόχος σου σταθερός, δεν είναι η θέληση σου διατραγωνωμένη και η απόφασή σου δεν είναι σταθερή. Νομίζω γι' αυτό περισσότερο και ιδίως για το ταό που μιλάμε, η ταοιστική φιλοσοφία
σχετίζεται, απλώς ίσως μπορεί να γίνει ευκολότερα δεκτή και να εφαρμοστεί στην πράξη από μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο δηλαδή ένας νέος 20-25 χρονών να διαβάσει το κείμενο αυτό, το Tao Te Ching, να αρχίζει να το κατανοεί και να μπορέσει πλέον να το εφαρμόζει στην πράξη. Βέβαια, ξέρετε, ο σοφός γέρος της Κίνας λέει σε μια στροφή του Tao Te Ching, είναι η στροφή 70, αυτά που λέω είναι τόσο απλά που όλοι μπορούν να τα εφαρμόσουν. Και όμως κανείς δεν τα κατανοεί και κανείς δεν τα εφαρμόζει. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν κατανοούν πως τα λόγια μου έχουν παλιούς προγόνους και μπορούν να γίνουν πράξη από τον Κύριό τους. Αυτό όμως λίγοι μπορούν και ακόμη πιο λίγοι θέλουν να κατανοήσουν. Επομένως, ο ίδιος ο σοφός γέροντας και οι ίδιοι οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας, φαντάζομαι, θα μπορούσαν να κατανοήσουν ότι είναι πολύ δύσκολο για τους πολλούς να γευθούν τα νάματα της φιλοσοφίας τους. Αυτό όμως δεν σε κάνει να πάβεις να μεταδίδεις, όπως ο Σωκράτης, μέχρι την τελευταία στιγμή αυτό που έχεις να μεταδώσεις, κυρίως με το παράδειγμά σου. Ξέρετε, το πρόβλημα συνήθως στη σύγχρονη εποχή είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να διδάξουν με το παράδειγμά τους. Αντίθετα, το παράδειγμα των νέων ανθρώπων, αυτό που κυρίως προσλαμβάνουν με τις αισθήσεις τους, είναι παράδειγμα ανθρώπων που με οποιοδήποτε κόστος θέλουν να αποκτήσουν εξουσία, με οποιοδήποτε κόστος θέλουν να κρατήσουν την εξουσία, με οποιοδήποτε κόστος θέλουν τη δόξα, τα χρήματα και να ικανοποιήσουν γενικά τα πάθη τους. Γιατί πρώτοι για πάθη. Και βέβαια αυτά χωρίς μέτρο, χωρίς να βάζουν ένα όριο στο μέτρο τους. Επομένως, τα παραδείγματα που έχουν οι νέοι στην εποχή μας δεν βοηθάνε σε μια τέτοια προσπάθεια πνευματικής καλλιέργειας. Είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο σήμερα να μπορέσει να καλλιεργηθεί ένας νέος. Και βέβαια είναι μια καλή αρχή να ξεκινήσει να μελετάει την αρχαία ελληνική γραμματεία ή την κινέζικη φιλοσοφία, το συγκεκριμένο έργο, το Tao Te Ching, σε μια οποιοδήποτε από τις αποδόσεις που υπάρχουν στην αγορά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που αποδίδουν μάλιστα με αρκετές φορές διαφορετικό τρόπο το περιεχόμενο του έργου. Όμως είναι μια αρχή. Είναι μόνο η αρχή όμως. Δεν φτάνει η ανάγνωση, δεν φτάνει μόνο η πρόσληψη γνώσεων. Το επόμενο είναι να μπορέσεις να ασκηθείς την αρετή σου κάθε μέρα και εν συνεχεία να μπορέσεις να βρεις ανθρώπους, παραδείγματα, ή να αναζητήσεις την ιστορία τουλάχιστον, παραδείγματα ανθρώπων που θέλεις να ομοιάσεις αυτούς. Να το αναζητήσεις εσύ όμως, χωρίς να σου το προβάλλουν οι άλλοι, τα πρότυπα τα οποία θα δημιουργήσουμε ένα ζήλο απέναντί τους. Κύριε Γερένη, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια λιγάκι πιο προσωπική ερώτηση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πώς επηρεάζει η ενασχόληση με την φιλοσοφία, τη νομική σας σκέψη και το επάγγελμά σας γενικότερα? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το συλλογίζομαι και εγώ πολλές φορές, θέλοντας να δω αν όλη αυτή η ενασχόληση είναι επιβοηθητική του επαγγελματικού μου έργου ή όχι. Εκείνο που βλέπω είναι ότι μου έχει δώσει πρώτα απ' όλα η ενασχόληση αυτή μια μεγαλύτερη υπομονή, ας το πούμε έτσι, στον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων και των επαγγελματικών και των προσωπικών μου όμως. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να λειτουργώ και εγώ μηχανικά στο πλαίσιο του δίπολου δράση-αντίδραση. Όμως κυρίως ένα μεγάλο όφελος που πιστεύω ότι έχω είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη υπομονή, μια ανεκτικότητα και μια προσπάθεια να μεταθέσω λίγο την πράξη μου, να μην είναι μια αντίδραση στη δράση, σε αυτό που δέχομαι από τις αισθήσεις. Και εκείνο που κυρίως νομίζω είναι ότι όλη αυτή η τάση για βελτίωση του ανθρώπου, γιατί οι σοφοί της αρχαιότητας σε Ανατολή και Δύση, εκείνο που προσπάθησαν είναι να κάνουν τον άνθρωπο λίγο καλύτερο. Και να τον κάνεις καλύτερο βέβαια σημαίνει στην ουσία να τον κάνεις ένα καινούριο άνθρωπο. Γιατί αν σβήσουν οι παλιές συνήθειες, αν σβήσουν οι επίκτητες επιθυμίες και τα εγώ και τα πάθη μας, τότε γεννείται ένας πραγματικά καινούριος χαρακτήρας. Αυτό λοιπόν αν το κάνεις, βελτιώνει συνολικά την κοινωνία, τον τρόπο που βρουν οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Και βέβαια η δικαιοσύνη ως ανθρώπινος θεσμός, τον οποίο υπηρετώ για πολλά χρόνια,
Αυτό μόνο και μόνο στην ουσία υπηρετεί. Αυτό είναι το λειτουργήμά μας. Εκείνο που θέλουμε είναι για τις εφαρμογές των νόμων να μπορέσουμε να έχουμε στην κοινωνία αρμονία, να μην βλάπτει ο ένας τον άλλον και να είναι αρμονικότερες λοιπόν οι σχέσεις των ανθρώπων. Επομένως είναι συμπληρωματικά, νομίζω, τόσο η δικαιοσύνη ως ανθρώπινος θεσμός, όσο και η φιλοσοφία ως θεωρητική ενασχόληση, αλλά και αίρεσης βίου ως επιλογή του τρόπου ζωής σου, προσδιορίζεται στο συγκεκριμένο κομμάτι, στην καθημερινότητα, στην αρμονική καθημερινότητα των ανθρώπων. Επομένως, έχει επηρεάσει φυσικά και τον τρόπο που σκέφτομαι στην επιτέλεση της δουλειάς μου, των καθηκόντων μου και γενικότερα στο επάγγελμά μου και τη ζωή μου. Και είμαι ευγνώμων για τους σοφούς του παρελθόντος που έτσι μου έχουν προσφέρει μεγάλα ωφέλη στη ζωή μου. Κατά κάποιον τρόπο, λοιπόν, η φιλοσοφία είναι χρήσιμη στην καθημερινότητά μας, γιατί ηρεμούμε τον εαυτό μας και δεν λειτουργούμε σε δεν αφήνουμε τα συναισθήματά μας να μας παρασύρουν τις περισσότερες φορές. Δεν δρούμε σαν αυτόματα. Αυτό είναι το βασικότερο. Και εξουσιάζουμε εμείς τον εαυτό μας και παίρνουμε πιο καθαρές αποφάσεις. Δεν θολώνει το μυαλό μας από τα δικά μας θέλω και το πώς αισθανόμαστε. Γι' αυτό το ξέρετε, συνήθως μιλάνε για αυτογνωσία. Αυτό ίσως είναι το πρώτο στάδιο, να αρχίσεις να γνωρίζεις τι είδους άνθρωπος είσαι, τι είδους πλάσμα είσαι. Αλλά το επόμενο στάδιο, κατ' εμέ, και αυτό είναι το δυσκολότερο, είναι η αυτοκυριαρχία. Να μπορείς να κυριαρχήσεις σε όλα τα επίπεδα του είναι σου, και στο συναισθηματικό και στο διανοητικό και στο σωματικό ενδεχομένως. Βέβαια, αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε σε μόνιμη κατάσταση, πιστεύω, κύριε Γερένη. Δηλαδή, και που το βρίσκουμε, το χάνουμε λίγο και το ξαναβρίσκουμε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Ναι, αν κάποια στιγμή αρχίζει κάποιος να πλησιάζει αυτή την κατάσταση και μπορείς να την πλησιάζεις αυτή την κατάσταση, τότε είναι πιο εύκολο την επόμενη φορά να είσαι πιο κοντά και τα μεταξύ του διαστήματα, οι εναλλαγές της καταστάσεως σου να μην είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο. Και το ιδεατό είναι κάποια στιγμή να είσαι σε μια μόνιμη ευδαιμονική κατάσταση, μια κατάσταση που οι εξωτερικές συνθήκες πραγματικά δεν σε επηρεάζουν. Αλλά αυτό συνέβη μόνο στους μεγάλους σοφούς του παρελθόντος. Έτσι. Δεν είναι εύκολο εμείς ως καθημερινοί άνθρωποι να αποκτήσουμε τη σοφία του επίκτητου και να λέμε ότι ο οποίος ήταν δούλος και όταν του στρέλνουνε τα πόδια κάποιος από τους αφέντες του λέει «Δεν ενοχλείς εμένα, τα πόδια μου στρεβλώνεις». Αυτό είναι στην υπερβολή του ένα παράδειγμα το πώς μπορεί ένας φιλόσοφος, ένας που βιώνει τη φιλοσοφία, να είναι υπεράνω των πραγμάτων αυτού του κόσμου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για μας. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όμως να αποφασίσουμε να γίνουμε καλλιεργητές της αρετής. Δηλαδή να είμαστε μεν συνηθισμένοι άνθρωποι, αλλά εκείνο που θα μας διαφοροποιεί από τους πολλούς που ζουν στο δικό τους κόσμο, είναι να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές μας. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Απλώς δεν μπορεί κανένας να σου εγγυηθεί για το αποτέλεσμα. Και ίσως δεν χρειάζεται να σου εγγυηθεί κάποιος για το αποτέλεσμα, γιατί είναι τόσοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Είναι η δικιά μας κατάσταση, η δικιά μας πνευματική ετοιμότητα, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Κλείνοντας, κύριε Γερένη, με μία φράση ή ρίση που θα θέλατε να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Βεβαίως, θα ήθελα να κλείσω με μία φράση η οποία λέει το εξής. Δεν μπορώ ακόμη, κατά το δελφικό επίγραμμα, να γνωρίσω τον εαυτό μου. Μου φαίνεται λοιπόν πως είναι γελίο, ενώ σου δεν ξέρω ακόμη τούτο, να νοιάζομαι για τα ξένα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά τα αφήνω αυτά όπως είναι και δεν εξετάζω αυτά, αλλά τον εαυτό μου, για να δω μήπως είμαι κανένα θηρίο πιο μπερδεμένο και πιο μανιακό και από τον τυφώνα ή κανένα πιο ήμερο και πιο απλό ζώο που εκφύσεως μετέχει σε κάποιαν θεϊκή και απλή μοίρα. Αυτό είναι από τον Φέδρο του Πλάτωνος, είναι το απόσπασμα 229 με 230 και θα ήθελα να σας το διαβάσω και στην αρχαιολινική μας γλώσσα. Ουδή να με πω, κατά το δελφικόν γράμμα, γνώνε εμ' αυτόν. Γελίον δίνει φαίνεται, τούτο έτη αγνοούντα, τα αλότρια σκοπίν. Όθεν δει, χέριν εάσα ταύτα, σκοπό ου ταύτα, αλλά εμ' αυτόν. Είτε τι θηρίον όν την χάνω, τυφώνος πολυπλοκότερον, και μάλλον επιτεθειμένον, είτε ημερότερον τε, και απλούστερον ζώων, θεία στινός, και ατύφου μοίρας φύση μετέχουν.
κλείνουμε με αυτό λοιπόν. Κύριε Γιαρένη, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας για ακόμη μία φορά στο ράδιο, άντε στην εκπομπή των Φρικτοριών Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, να είστε καλά και να προσπαθούμε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι η παρότρινσή μου πάντα. Και θα μείνουμε σε αυτό, να καλλιεργούμε τον εαυτό μας για να μας βλέπουν οι άλλοι και το πόσο ωραία περνάμε και να καλλιεργούν και οι υπόλοιποι τον εαυτό τους. Θα είναι μια χαρούμενη κοινωνία και ευδαιμονική. Η χαρά, ξέρετε, που πολλές θρησκείες προσπάθησαν να εξοβελήσουν από τον άνθρωπο, η χαρά είναι ένα ζητούμενο για τους ανθρώπους. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ένας χαριτωμένος και χαρούμενος άνθρωπος στην καθημερινότητα. Πέρα από τις αντιξιότητες, οι αντιξιότητες υπάρχουν, αλλά μπορούμε ταυτόχρονα να είμαστε και ήρεμοι και χαρούμενοι και αποδοτικοί σε αυτό που κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα να κάνουμε κάτι μικρό, να δώσουμε χαρά στον εαυτό μας, ό,τι και αν είναι αυτό. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, κύριε Γιαρένη. Ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Αγαπητοί φίλοι, πριν να κλείσουμε, θα διαβάσουμε λιγάκι από το Tao Te Ching του Lao Tse. Το παλιότερο πράγμα του κόσμου νικά το σκληρότερο πράγμα στον κόσμο. Το άειλο εισχωρεί στο αδιαχώρητο. Είναι η σοφία να γνωρίζεις τους άλλους και φώτιση το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Ο κυρίαρχος των ανθρώπων είναι ισχυρός. Ο κυρίαρχος του εαυτού του είναι παν ισχυρός. Ευχαριστούμε και πάλι, αγαπητοί φίλοι, που ήσασταν εδώ μαζί μας στην εκπομπή των Φρικτοριών στο Ράδιο Έναντι. Την ερχόμενη Τρίτη, πάλι εδώ μαζί σας, Φιλοσοφικές Αναζητήσεις με την Αρσινόηδη Λιγιάννη. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα είναι πνεύμα.